Τις κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της συνοικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002, ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Raptor.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα 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 πα. Like, like. Πα 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι Ανατολική Τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Δεν θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231 085 27 27. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310 85 27 27. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr, έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά, και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο θέλω να γίνω χαλίφης του χαλίφης, τεστ του χαλίφης στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Μαροδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι συνεχώς με προσφορές για όλους σας τους φίλους των αυτοκινήτων, με πραγματικά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με τα περισσότερα μοντέλα έτοιμο παράδοτα και με μια απίστευτη προσφορά και για σήμερα, καθώς από χτες το λέμε ότι έχουν μείνει 2 Hyundai i20 τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε με 9.990 ευρώ. Τι ακούγεται? Κάντε τα δικά σας τηλεφώνοντας τώρα στο 2310 596 596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. 9.55 και το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και να πω ότι αυτή η προσφορά τα έχει όλα. Εξαιρετική εξοικονόμηση χρημάτων και απαράμιλη ποιότητα εκτύπωσης. Η HP σας προσφέρει επιστροφή χρημάτων 100 ευρώ με την αγορά διπλών ή τριπλών συσκευασιών αυθεντικού γραφίτη HP. Μέσα σε 30 μέρες από την αγορά συμπληρώνει τα στοιχεία σε σχετική φόρμα online και σαρώνεται και ανεβάζετε την απόδειξη αγοράς και τη ζετικέτα. Στη συνέχεια λαμβάνετε το email επιβεβαιώνοντας από την HP και εισπράτετε την επιστροφή χρημάτων σας. Μπορείτε να συμμετέχετε στην προσφορά μέσω της σελίδας hp.gr/toner/cashback, όπου θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις, η προσφορά η οποία ισχύει έως και τις 31 του Γενάρη. Τι κάνεις? Σκατά. Πολύ ωραία έκφραση μεσημεριάτικα. Τρώει. Δεν τα ακούσεις. Του πέσε τώρα το πυρούνι, το κουτάλι τι τρώει? Φακές τρώει. Ό,τι και να τρώει το. Ωραία ξεκινάς. Πες το καλιάρτα, πες τα χά. Με ρωτάς τι κάνεις. Εγώ είμαι άνθρωπος που αν είμαι καλά θα σου πω είμαι καλά. Αν είμαι σκατά θα σου πω είμαι σκατά. Αν είμαι μέτρη θα σου πω. Αφού ξέρεις ότι έχω από εκεί διάρχομαι. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Να σου αλλάξω λίγο το. Αλλά δεν θέλεις. Εντάξει, εσύ όπως πάντα. Από εκεί διάρχομαι. Τι κάνεις? Δεν είπα να πανηγυρίζεις. Και τι θες να κάνω τώρα? Λοιπόν. Πέθανε η μαμά ενός καλού μου φίλου. Να ευχαριστήσω και ο φίλος μου Τέο. Αυτούς που δώσαν τα αιμοπετάλια για τη μαμά του. Ήταν συγκλονιστικό. Δεν είναι εύκολα πας να δώσεις αίμα αιμοπετάλια σήμερα για κάποιον ο οποίος είναι ξένος. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, αλλά εσύ δεν πας να δώσεις αίμα. Γιατί έχεις 4 κιλά ουίσκι. Τι να ξέρω, ρε γουρούνε, εσύ δεν δίνεις ψίχουλο σε μέρμικα. Δεν είναι εύκολο τα αιμοπετάλια γιατί είναι χρονοβόρο διαδικασία. Χρονοβόρο? Ναι. Χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο. Αφού είναι χρονοβόρο, είναι χρονοβόρο. Τέλος πάντων έφυγε η γυναικούλα, μην πάτε εδώ στα άλλα αιμοπετάλια, δεν πρόλαβε, ας πούμε. Πέθανε 75, αντίο. Λέγε άλλο. Να είναι γερός ο Θόδωρος, να θυμάται. Μέχρι πότε να είναι γερός ο Θόδωρος? Μετά έρχεται η σειρά του Θόδωρου. Μετά έρχεται η σειρά του γιου του Θόδωρου και πάει λέγοντας. Μακάρι να φεύγουν οι άνθρωποι με τη σειρά. Να μην φεύγουν τα παιδιά πρώτα. Δεν είναι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνούμε. Να, και κάτι που συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Ατρόμητος συνεχίζει το έργο. Εσύ, βέβαια, θα ξεκινήσω όπως πάντα, λέγοντας αυτό το οποίο συμβαίνει και κάποιοι δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Έκανε χειραψία τα Χριστούγεννα τον Γιώργο Παράσκο. Ναι. Και έφαγε ο Γιώργος Παράσκος 2 γκολ σε 6 λεπτά. Εντάξει. Τι σημασία έχει? Άμα βρει την καριέρα του να έχει φάει άλλη φορά 2 γκολ σε 6 λεπτά. Πολλές φορές. Έλα να το πει. Κάνει 500 μάτς στην Άλφα Εθνική έχει ο Παράσκος. Όλο και κάποια μάτς θα έχει φάει γκολ. Ένα που δεν έχει φάει. Εσύ που έκανε χειραψία τον Κατσιαπή και τον δάγκωσε στα ψάρια και το ψυγείο. Τον δάγκωσε 400.000 τον Ηρακλή. Τι γούρι τον έφερε? Πε κάτι καινούριο. Πες εσύ που είσαι γουρλής με την πλατυπόδα εκεί κάτω. Δεν χωράει μυρμήγκη κάτω από την καμάρα σου, να πούμε. Δεν μου λες, δεν με πήρες τηλέφωνο από την Καστοριά να μου πεις έκανα χειραψία τον Παράσκο? Χειραψία τον έκανα. Τον έκανα χειραψία. Έστειλες ή δεν έστειλες? Ναι. Το θέμα είναι να σωθεί ο Απόλλων ή πέσει. Αυτό είναι το θέμα. Χειραψία τον έκανα τον άνθρωπο. Χειραψία, όχι. Παράσκος είναι 65 χρονών. Έχει μια πολύ καλή περιουσία. Είναι νοικοκύρης. Ο γιος του έχει το καλύτερο in sport σε όλη την Ελλάδα. Του έχει φτιάξει. Τώρα και αν πέσει Απόλλων και δεν πέσει Απόλλων, έχει 500 μάτς στην Αλφα Εθνική και μακάρι όλοι να είναι σαν τον Παράσκο. Κύριοι, σαν τον Παράσκο. Πάμε παρακάτω. 25/12 ώρα 20:43. Ναι. Έκανα χειραψία στον Παράσκο στην Καστοριά. Σώνεται ο Απόλλων Σμύρνης. Ναι. Να το ανεβάσω τώρα ή να μην το ανεβάσω? Ανέβασε το ρεκόρ. Όχι, γιατί θα πεις ότι είναι δικά μου. Εσύ μόνος σου μου είπες, ναι, έκανα χειραψία τον Τσαλάν. Πάει ο Τσαλάν. Εντάξει. Τέλειος. Και εσύ μου λες χτες 0-1 γκολ. Πώς δεν το παίξαμε? Μόνο διπλό το παίξαμε. Παίξω και over. Και over έπρεπε να το παίξω. Τον έφαγε στον ανθρωπάκο. Αν να χαθείς απίθανα. Τι να κάνω. Με τον Μπαρτολίνη center back εκεί. Τι να τον κάνω? Αυτούς βρήκε. Τι να κάνω με αυτούς, θα πορευτεί. Λοιπόν, γίνεται ένας μεγάλος σωματάς. Σωματάς, ναι. Τι σωματάς? Σαματάς. Όχι σωματάς. Στον ΠΑΟΚ. Γιατί? Τώρα με το στόπερ. Χατσερίνη λέει Μολέντο. Είδες, κάναμε εδώ και 2 ώρες, έχει ανεβάσει η σελίδα μας στο Facebook, ναι, τις προτιμήσεις των φίλων ακροατών, ποιον προτιμάτε, Μολέντο ή Χατσερίνη? Ναι, και Χατσερίνη. Και ψηφίζουμε σε υπαοξίδες. Λοιπόν, ναι, μπαίνω στο τρυπάκι, ναι, του διαγωνισμού, ναι, ναι, και ρωτάω εσένα, ποιον θα διάλεγες από τους δύο? Κανέναν. Αν ήταν στο χέρι σου. Κανέναν. Επειδή ο κύριος Σαββίδης είναι άμπαλος και ο γιος του μπαμπά είναι ακόμα πιο άμπαλος, και επειδή όλοι αυτοί τον πιάνουν τον πισινό χρόνια τώρα, έχω να του πω ότι αν είχε ίχνος ποδοσφαιρικής παιδείας ο κύριος Σαββίδης και γνώσης και έβλεπε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 5-0, μόνος του θα έλεγε ο κοντός στον μπαμπά του, μπαμπά, πάρε ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Άσε τι λένε αυτοί. Στόπερ δεν χρειαζόμαστε. Κλείνει η παρένθεση. Αυτό μπορεί να μιλήσει. Τι να μιλήσω, ρε κόκκινε. Έχει ανάγκη. Λέω, πρέπει να πάρει έναν από τους δύο. Δεν παίρνω κανέναν από τους δύο. Παίρνω ένα εξάρι. Σε βάζω όπλο στο κεφάλι και σου λέω, διάλεξε έναν από τους δύο. Ναι. Τι θα πει, δεν διαλέγω? Όχι, κόκκινε, δεν παίρνω κανέναν από τους δύο. Δεν με πάρουν, βγάζει και. Ρε, βγάζω ένα μαχαίρι και σε απειλώ, θα σου κόψω το λαιμό. Γιατί μπαίνει στην κουλτούρα των παοξίδων, ρε? Δεν μπαίνω στην κουλτούρα. Γιατί μπαίνω? Εσύ πρέπει, εγώ ξεφεύγω από αυτό. Και είναι λέω, άλλο, συμφωνώ μαζί σου. Ξεφεύγω. Δεν έχετε ανάγκη, ρε βλάκες, από στόπερ. Έχετε ανάγκη από εξάρι. Και έχετε ανάγκη και από ένα καλό οχτάρι. Γιατί τα εξάρια που έχετε, πες το. Τι τα εξάρια που έχετε? Τα εξάρια που έχετε δεν έχετε εξάρια, τον Κάτσε τον καταστρέψατε. Δεν είναι εξάρια πρωταθλητισμού. Τον Κάτσε τον καταστρέψατε, πάει, είναι ο Τσεκάς, είναι αυτά και τα λοιπά, τον φάγατε. Και ο άλλος, να πούμε, ο Κάνιας, από τον πρώτο δεκαήμερο, εικοσαήμερο που τον είδα, σας είπα, αυτός είναι σκατοδοχείο, δεν είναι για μπάρ. Το να είσαι ανατρεπτικός είναι θεμιτό. Λυτρωτικός είμαι. Ανατρεπτικός. Ανατρεπτικός δεν είμαι. Δεν είμαι ανατρεπτικός, ρε κόκκινο. Πήραν οχτάρια. Ο Σάκοφ, οχτάρι. Παλτό. Δεν το έπαιρνε ο Παλτόρα, πολύ αργός. Πάρα πολύ αργός. Πάρα πολύ αργός ποδοσφαιριστής. Για μένα το καλύτερο οχτάρι, ναι, όταν θα είναι βέβαια, ναι, στα καλά του, είναι ο Μιστακίδης. Εντάξει, όταν περιμένω εγώ τώρα από την Καλύμπρα να φτιάξω το Μιστακίδη για να πάρω το πρωτάθλημα, δεν λέγομαι μεγάλη ομάδα. Κλείνει η παρένθεση. Το Μιστακίδη θα το δώσω σε μια ομάδα δανεικό να πάρει παιχνίδια. Και να το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Και αν είναι έτοιμο το καλοκαίρι και δεν ξέρω να τραυματιστεί, να είναι γερό το παλικάρι, χτυπάω ξύλο που δεν τα πιστεύω αυτά, να τον πάρω πάλι πίσω. Να φορμάρω εγώ το Μιστακίδη σαν οχτάρι. Με ρίσκο να χάσω το πρωτάθλημα, δεν το κάνω. Ναι. Δεν είμαι τέταρτος να βγω τρίτος ή πέμπτος. Πάω για πρωτιά. Αυτά στα συνθήκα στο Μιστακίδη, εγώ το βλέπω σαν οχτάρι. Δεν τον κρατάω. Πολύ και ωραία αυτά. Μπράβο, πάρα πολύ καλά. Επειδή όμως η μεταγραφή αυτή θα γίνει, ποια ο ένας ή ο άλλος, ναι, θέλω να μου πεις, εφόσον θα γίνει, ναι, ποιον από τους δύο προτιμάς? Δεν το ξέρω τον άλλον πολλά μάτς, δεν τον έχω δει. Πρέπει να το δεις πολλά μάτς. Φυσικά. Ρε φίλε. Το Μολέδο το ξέρω, είναι πολύ καλός. Πολύ καλός ψηλά, χαμηλά, πολύ καλός. Λουμπλάρι, πλάγια. Δεν είναι και στην καλύτερη του φόρμα. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μολέδο με άριστα το 10 στη φόρμα των 10, είναι στο 6. Σωστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σωστά. Αν θες να πάρουμε και αυτή την παράμετρο να πούμε. Παίζουν πολλά πράγματα. Και ο Πέλκας τώρα τον πέρασε. Στα σταματημένο πήγε μάρκαρε το διούδι εκεί που παίρνανε και παράλληλα. Ένα βάζει την ποδάρα του να του κάνει στο ένα πέναλτι. Με κατάλαβες? Πεσμένος είναι. Ο Μολέδο είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι ένας πολύ καλός τόπερ. Ναι. Ο οποίος είχε την ατυχία να πάει να αγωνιστεί στην Ουκρανία. Ναι. Να χάσει τα λεφτά του. Πώς τα είχες τα λεφτά του? Διαλύθηκε η ομάδα με τον πόλεμο και με αυτά εδώ, ναι, και δεν πήρε τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος. 150 παίκτες του Άρη χάσαν τα λεφτά του. Ας τα χάσει και ο Μολέντο. Και άλλοι 200 του Ηρακλή. Και πώς τη Άρη. Είσαι κομμουνιστής και ήσουν με την εταιρεία. Υπέρ της εταιρείας. Δεν είμαι κομμουνιστής. Και οι κομμουνιστές εκεί της θύρας 10, οι οποίοι ήταν υπέρ της εταιρείας. Έλα, σταμάτα να πούμε. Σταμάτα να βάζεις σάλτσα, να το πείτε. Αριστερή, αλλά με την εταιρεία. Όπως η original. Ο Μολέδο. Όπως η original. Μισό, όπως η original. Αριστερή, αλλά το Μελισσανίδη κάνανε, να μην πω τι. Αριστερή, έτσι είναι η αριστερή. Κάψαν το Μινιόν το 80. Έλα πάμε, άντε, τελείωνε. Ναι. Λοιπόν, ο Μολέδο λοιπόν είχε την ατυχία, οπότε, ναι, στην ηλικία που είναι, ναι, έχει την ευκαιρία να κάνει ένα καλό συμβόλαιο. Πόσο χρόνο είναι? 30 χρονών, τα τελευταία του είναι. Λοιπόν, έχει την ευκαιρία, ναι, να κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ωραία. Και να βγάλει τη χασούρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα γινόντας στη Βραζιλία, αν θα κάνει καλό συμβόλαιο, 30 είναι ακριβώς. Ωραία. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πότε είναι γεννημένος δηλαδή? 27 Οκτωβρίου του 87, 30 είναι. 30 είναι, το Οκτώβριο του 31 είναι. Αν πεθάνει σήμερα το χαρτί. Βρε, το χαρτί τι θα λέει στην κηδεία? 31 θα λέει. 31, πάμε παρακάτω. Γιατί γύρισε το ρολόι. Δηλαδή πάει αυτός που είναι γεννημένος 30 Δεκεμβρίου. Ναι. Του 10, το 2010. Ναι. Αν πεθάνει σήμερα, ναι, όχι το 90, ναι. γιατί είναι λοιπόν, ναι, τι θα λέμε, δηλαδή για μία μέρα που γύρισε αυτό. Ναι, ο μπαμπούλας θα βάλει την ημερομηνία έτσι γίνεται. Έτσι τι θα κάνει, θα κάνει διαίρεση, ξέρω εγώ, τις μέρες. Σου έδωσα κλος ο μπαμπούλας και άλλες θα χρειαστεί. Σκούλες, μπορεί να με δίνει και λεφτά. Μπορεί να με κάνει και τζάμπα κηδεία. Μπορεί να με κάψει και στην Υψικάμινο. Μπορεί να κάνει και κηδεία το σκύλο μου, αν πεθάνει. Μια χαρά. Τι θες εσύ? Θε να κάνει κορέ με τον παππούλα. Σε πάω εγώ έξω μεροκάματο να σηκώσει κανένα πεθαμένο, να βάφει πεθαμένου ρε. Να βάφει. Ψυρίζει. Ήξερα έναν ο οποίο έκανε αυτή τη δουλειά. Τι έκανε? Αυτή τη δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, καμία δουλειά δεν αθέμητη. Τα άκου λέει. Εμένα όταν πέθανε ο θείος μου ο Στέλιος, πήγε ο. Το έχει πήρε με τον Πιταρά, ένα εκατομμύριο φορές. Πήγε ο ξάδελφός μου ο Γιώργος στο Βλάχο. Αχ, μου, θα με πρίξει τώρα. Πήγε στο Βλάχο να κανονίσει την κηδεία το Χαϊβάνι. Ναι. Του λέει ο καλεμένος ο Πιταράς, φύγε απ' εδώ ρε φέλε, του λέει, άσε να την κάνουμε μισή την κηδεία. Τι είναι αυτό εδώ, οξιά, ναι, άφηγε απ' εδώ ρε Βλάχο, του λέει αυτό. Αυτό τι είναι, ξύρισμα λέει του νεκρού. Θα τον ξυρίσω εγώ. Τον ξυρίζω εγώ. Σοβαρά μιλάς, λέει, γιατί να τον κόψω, λέει. Φραφράπ τον ξύρισε, γλίτωσε. Έλα κόκκινε, λέγε. Πάμε. Τι ευχάριστα πράγματα ακούει ο τι θες να ακούσει. Τι θες να ακούσει. Λοιπόν, το παιδί. Για γκόμενες δεν μιλάτε. Για σεξ δεν μιλάτε. Η πατρίδα, η Μακεδονία, ο Καζατζίδης, δεν έχετε μιλήσει τίποτα θετικά. Θες να μιλήσουμε για σεξ. Τώρα τι να μιλήσουμε για σεξ. Τώρα θες 3 κιλά βιάκρα για να σου σηκωθεί την λύπη του. Για σεξ υπάρχουν τόσα φάρμακα και από εκεί παίρνεις κορυφή. Τι να σε πω ρε κόκκινε τώρα. Θες να μιλήσεις για σεξ. Παίρνεις λεφτά από το συγκεκριμένο. Εδώ που βάζεις προφυλακτικό και δεν πάει να σηκωθεί ο Γιαραμπής τώρα. Όχι, συγγνώμη. Άστο να πάει στο διάλογο. Είναι βαρύλι το προφυλακτικό. Να το κάνουμε δίαιτα, να γίνει ελαφρύ. Παίρνεις λεφτά από το συγκεκριμένο και έχεις φαγωθεί. Συγγνώμη ρε φίλε. Το συγκεκριμένο φάρμακο το συνέχεια το αναδεικνύεις. Τόσα έχει. Δεν μπορεί να πεις ένα άλλο. Ένα πω, τι διαφήμιση είχαμε. Γράνος είχαμε εδώ. Ναι, αλλά ήταν και γνωστός. Ναι, πάει. Τι έγινε, κόλλησες? Μου ήρθε μήνυμα από Ουκρανία. Τι λέει, σε διορθώνει? Όχι, με ενημερώνει για τον Χατσερίδη. Τι έκανε ο Χατσερίδη? Αφού δεν ξέρεις αγγλικά, ρε, τι να σου το δώσω, διαβάζεις. Για να δω, τι λέει. Στα αγγλικά σου έστειλε. Λοιπόν, ορίστε. Good, bad, ναι. Good, bad. Το bad τι λέει. Το bad με ενδιαφέρει. Το bad. But he has awful character. Awful character. Yeah. The most problematic player of Dynamo the last 10 years. Ο πιο προβληματικός ποδοσφαιριστής Dynamo τα τελευταία 10 χρόνια. Στον πάγκο θα έρθουν τα αμαία. Ή προβληματικός χαρακτήρας, ή κουτσός, ή χοντρός. He is always dissatisfied with something. Ήταν συναρκώς στραβωμένος με κάτι. And his salary is big, I think, $2.7 per year. Δηλαδή ότι παίρνει $2,7 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Απευθείας, δηλαδή απευθείας από εκεί εδώ. Δηλαδή είναι και προβληματικός και παίρνει 2 κόμμα. Με ενημερώνει για το τι ξέρει ο ίδιος. Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι τρελός. Και τον λέει και φίλο του κιόλας. Ναι. My friend. Βάλε. Δεν ξέρω, φίλε. Το να είναι τρελός κάποιος είναι και καλό. Αλλά το να είναι συνεχώς δυσαρεστημένος με κάτι. Καλό είναι αυτό. Θέλει το καλύτερο. Λοιπόν. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Κατευθείαν μας βάζει δηλαδή στο πνεύμα. Yeah. Δεν ξέρω εγώ τι χαρακτήρας είναι. Τι δεν ξέρεις, πήγε να δει το διαιτητή, λέει ο Μπούτος. Δεν ξέρω τι χαρακτήρας είναι. Εγώ ξέρω ότι ο Μολέδο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει γεύση από Ελλάδα. Ναι. Ξέρει από ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ξέρει δηλαδή τι γίνεται. Ναι. Και οποιοδήποτε είναι από την εγχώρια παραγωγή είναι πολύ καλύτερη επένδυση από κάποιον που θα έρθει απ' έξω. Τελείως. Δηλαδή αυτό που έρχεται απ' έξω μπορεί να κάνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Γιατί πρέπει εγώ μισή ώρα να μιλάω για το στόπερ του ΠΑΟΚ τώρα? Είπαμε. Τελείωσε. Πάει. Είπα να διαλέξει ανάμεσα στους δύο. Εντάξει. Εγώ δεν θα έπρεπε κανέναν από τους δύο. Πρέπει, λέω, θα προκύψει ένας από τους δύο. Δεν θέλω. Εγώ λέω τα μάτια του Σαββίδη να ανοίξουνε, να πάει να πάρει ένα εξάρι. Και ένα οχτάρι να τελειώνει με το εξάρι. Τι με εγώ ρε, μάνατζερ. Ένα εξάρι με πάνω από ένα 80. Με ταχύτητα, με μακρινή μεταβίβαση. Εντάξει. Που κατά συνθήκη όταν βγαίνει μπάλα στην πλάγια γραμμή θα έχει γρήγορα πλαϊνά βήματα. Ένα τέτοιο. Δεν που ξέρω. Άμα γύρουνε 10 σέντρες και σκάσει μπάλα έξω από την περιοχή θα μου κάνει και 5 γκολ. Στο χρόνο. Θα όχι. Γιατί? Τι θα τον κάνω το Σιόπη και τον Κόρπο. Ο Σιόπης και ο Κόρπος είναι μόνο για να κόβουνε. Εγώ με πάω, δεν πάνε Ιόνιος. Σιόπη Κόρπος θα σου κάνω στα 3 χρόνια ένα γκολ. Μεταβίβαση μακρινή δεν έχουνε. Τι θα τον κάνω το Σιόπι και τον Κόρπο. Αυτή είναι παλαιολιθική. Τι τρώω. Βράζεσαι τώρα το. Βρε τι σίδερα. Ούτε το δεξιά. Θα πεις μια καλή κουβέντα για κάποιον. Ο ένας σου ξυνίζει, ο άλλος σου τραβώνει. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Ο άλλος σου βρωμάει. Θα πέρα το μανσόν. Μανσόν. Το μανσόν. Και το ματσόν. Του ατρώμη του ατρωμί του. Το μανσόν. Πιο καλός και από το Σιόπι και από τον Κόρπο και από τον Κάνιας. Πιο καλός. Μπορεί να αγοράσει αυτός εδώ φουσκομάγουλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, όπως το λένε, ο Μίχελ, ένα μανσόν. Δεν είναι πρόεδρος. Τεχνικός διευθυντής. Μπορεί να τους φέρει ένα μανσόν. Τους έχουν φέρει όλα τα πάντα. Μόνο ο Βρίζας έκανε τέτοιες μεταγραφές. Πάρτε τον Βρίζα, τι θα σας κάνω. Τι θα σε κάνω τώρα. Εξάρι, Σιώπης, Κόρπος, κόβουνε. Ναι. Κόβουνε και τη δίνουν. Ψηλά δεν υπάρχει κανένας από τους δυο. Αν έχεις ένα καλό 8-10. Αν. Είναι σωστή η τοποθέτησή μου. Όχι, δεν είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Σήμερα μια μεγάλη ομάδα το εξάρι της. το εξάρι της έχει στοιχεία πολύ περισσότερα από ένα κόφτη, κόβει την μπάλα και τη δίνει. Το κατάλαβες? Ποιοι ήταν οι παίκτες εκείνοι οι οποίοι σου έχουν μείνει στη μνήμη στην Ελλάδα και από το εξωτερικό? Ο καλύτερος κόφτης που έχω δει εγώ στην Ελλάδα είναι ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης. Ναι. Για μένα. Okay. Λοιπόν, πλαϊνό μαρκάρισμα θέλεις. Βίδωμα στον αντίπαλο θέλεις. Ψηλός δεν ήταν 1,75. Εντάξει, το κεφάλι το βγάζω. Κουβάλιμα την μπάλα, σέντρα, πάσα, σούτ από μέση απόσταση. Τι θέλεις? Rebound να σε πάρει. Να τρέξει τα πρώτα 15 μέτρα. Ο Ηρακλειδέας δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Μικρή ομάδα τον έδωσε. Ηρακλειδέας. Τι Ηρακλειδέας? Ολυμπιακός είναι. Τι Ηρακλειδέας, αλλά τα πήρε από τον Τάιφα. Τι Ηρακλειδέας? Γιατί δεν κατάλαβα. Τι τα πήρε? Δεν ήταν. Δεν τα δούλεψε. Τα δούλεψε. Okay, λοιπόν. Γιατί δεν έμενε στο Ηρακλείου όταν Ηρακλειδέας? Γιατί βρήκε μια καλύτερη προσφορά. Άρα δεν είναι Ηρακλειδέας, είναι επαγγελματίας. Πάμε παρακάτω. Άντε, άστονα. Τώρα είναι Ηρακλής γιατί? Γιατί είναι 65 χρονών, όχι Ολυμπιακός είναι. Γιατί εκεί έβγαινε ψωμάκι. Ναι, εκεί έβγαινε ψωμάκι. Εδώ λιγούριδες ήταν στο Ηρακλή. Αφήσανε και το Χατζηπαραγή. Τι λες? Γιατί άμα ήταν ο Ηρακλής και πλήρωνε, ούτε ο Νικολούδης θα βγει, ούτε ο Γκέσιος, ούτε ο Κουσουλάκης. Γιατί δυστυχώς αυτή η πόλη ήταν η κατατρεγμένη πόλη, η πόλη του Καζατζίδη. Η πόλη η οποία το όνειρο ολονών ήταν να πάνε στην Αθήνα. Φύγαν όλοι. Εκτός από το... Εγώ καλά κορομάδο, μια χαρά είμαι. Άσε, πάνε εσείς στην Αθήνα. Θα πουλάς κουλούρια. Άσε ρε τώρα. Εκτός από το βλάκα το Χατζηπαραγή που έμεινε εδώ πέρα. Πήγε ο Κουσουλάκης, πήγε να πούμε ο Χοφίδης, πήγε ο Αιδινίου, πήγανε ο Γκέσιος, πήγαν όλοι. Και ο φελός ο Χατζηπαραγής έμεινε στον Ηρακλή, τον βγάζει 8ο. Φελός. Για τον Άρη, όλους αυτούς που πήγανε δεν λέει για κανέναν τίποτα. Ποιος πήγε ρε στον Άρη? Τι πήγε στον Άρη? Ο Χριστίδης πήγε στην ΑΕΚ. Το Χριστίδη το διώξανε ρε, το βγάλανε αυτό. Έφυγε. Δεν θα έφευγε ο Χριστίδης. Πήγε στην ΑΕΚ και έγινε εξής. Φυσικά έγινε εξής. Τι θα γίνει? Έβγαλε το σκουλίκι από μέσα του και έγινε επαγγελματία. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, πήγε Ευρώπες. Και τι κακό είναι αυτό? Μια γαρά πήγε. Ευτυχώς, γιατί άμα έμενε στον Άρη δεν θα τα είχε όλα αυτά. Πάμε παρακάτω. Ποιοι άλλοι φύγανε? Δεν φύγαν άλλοι. Ο Παλής δεν πήγε στην ΑΕΚ. Και τι έκανε που πήγε στην ΑΕΚ? Δεν κατάλαβα, δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελο. Από πού πήρε πρωτάθλημα? Κύπελο δεν πήρε. Ένα κύπελο πήρε. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί? Λίγο είναι. Πολύ είναι. ΑΕΚ είναι. Άλλος. Άλλοι δεν πήγανε. Ποιοι πήγανε? Πες μου εσύ. Ποιος έφυγε από τον Άρη? Για βάλε. Ποιος φύγε από τον Άρη? Για βάλε να δεις. Για πες. Ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ δώσαν πολύ περισσότερους παίκτες στην Αθήνα. Ποιος έφυγε από τον Άρη? Άρα δηλαδή ο Άρης ήταν η ομάδα που είχε τους παίκτες οι οποίοι ήταν λιγότερο ματαιόδοξοι από τους υπόλοιπους. Λιγότερο ματαιόδοξοι, ρε. Ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής είχε καλύτερους παίκτες και πήρανε. Γιατί ψέματα είναι. Ήταν ένας Μπαλής, πήγε στην ΑΕΚ. Το Χριστίδης, ο Νίκος. Πήγε στην ΑΕΚ στα 32. Ναι. Ποιοι άλλοι παίκτες πήγανε, ρε? Εσύ πες μου. Πήγανε, ποιος παίκτες πήγανε? Ποιος πήγε. Από τον Ηρακλή έφυγε. Έφυγαν όλοι, ρε. Όχι. Τι όλοι? Γιατί βιάζεις. Τι βιάζομαι? Λοιπόν, έφυγε ο Κουσουλάκης. Έφυγε ο Νικολούδης. Έφυγε ο Κοφίδης. Ο Κοφίδης έφυγε ο Γκέσιος. Βρε, τι με νοιάζει εμένα, έφυγε ο Γκέσιος. Τέσσερις. Έφυγε ο Κωστής. Ποιος δεν έφυγε? Ο Κωστής έφυγε δεκαετία του 90. Ρε τι με νοιάζει τι έφυγε, φύγαν όλοι. Ο Ανατολάκης έξι. Ο Ανατολάκης δεν έφυγε. Ναι, ποιος έμεινε? Άλλο. Τι άλλο, θα θυμηθώ κι άλλους. Έναν κάρο παίκτες. Στολτίδης, τι θα σε πω. Ποιος έμεινε? Στον Άρη ποιοι ήταν ρε που πήγανε? Ένας Αβραάμ Παπαδόπουλος έφυγε. Ναι. Ένας κρύος σεντερμπακ. Κρύος. Καλός σεντερμπακ, κρύος. Πάντα είχε δίπλα του παιχταράδες σεντερμπακ. Ενώ ήταν καλός ο Ανατολάκης. Okay. Ποιος ήτανε? Ο Ανατολάκης τι ήτανε? Τι ήταν ο Ανατολάκης? Τσεκούρι ήταν. Κλάσης καλύτερος ήταν ο Ξάνθος, ο οποίος δυστυχώς. Τι να κάνω, ας μην τραυματιζόταν ο Ξάνθος. Άτυχος. Ας μην είχε πύληνα πόδια, τι να τον κάνω τον Ξάνθο. Ας ήταν γερά τα πόδια του. Άτυχος δεν ήτανε, πύληνα πόδια. Όχι. Άτυχος δεν είναι ρε κόκκινε. Δεν είναι ατυχία ρε κόκκινε. Πύληνα πόδια είχε ρε κόκκινε. Και αυτό δεν είναι ατυχία. Όχι, δεν είναι ατυχία, κατασκευή είναι. Πύληνα πόδια είχε. Άλλη κουβέντα και άλλη μέρα αυτά. Πάμε. Εγώ προσωπικά προτιμώ το Μολέδο, λέει, επειδή έτσι αυξάνονται κατά πολύ πιθανότητες μετά τον Τίλ να πάρουμε διπλό στο λεωφόρο. Επίσης ακούγεται για φόρ. Έστω ότι παίρνουμε τον Μπέρκ. Ποιος δεν θα παίζει? Αφού έβγαλε ανακοίνωση ο Πάου και λέει δεν πουλιέται ο Μπρίγιοβιτς. Και τι σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να πάρει και τον Μπέρκ? Όχι, δεν μπορεί να πάρει και τον Μπέρκ. Έχει το financial fair play κόκκινο. Καλησπέρα, παιδιά. Μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να πήραν το Αζεβέδο γιατί το καλοκαίρι θα έρθει ο Γιαννούλης και να τον εμπιστευτεί πιο πολύ? Δύσκολα. Τον Αζεβέδο τον είδες κάτι μάγουλα που έχει? Άμα κάτσετε στην ταβέρνα εκεί πέρα του Χοντρού και έρθει ο καταστηματάρχης, από τους δυο σε ποιον θα πάει πρώτος? Θα δει εσένα και θα δει και τον Αζεβέδο. Θα πει παρακαλώ κύριε, και αυτό είναι του καταστηματάρχη, ξέρεις. Ξέρεις, τον Καρσόνι είναι ταλέντο. Δηλαδή, πρέπει να είναι ταλέντο. Ναι, πρέπει να είναι ταλέντο. Κάθε δουλειά έχει τα μυστικά της. Πηγαίνεις να πούμε σε ένα τραπέζι. Σε ποιον θα πεις? Στον πιο καλό φαγά. στον πιο χοντρό, στον πιο αυτό κτλ. Αν πάει ο κόκκινος με τον Ζεβέδο στο τραπέζι, τον Αζεβέδο, θα πάει ο πώς το λένε, ο άνθρωπος που σερβίρει και θα πει τον Αζεβέδο, παρακαλώ. Δεν θα πει τον κόκκινο, τον Αζεβέδο θα πει. Αυτό λέει κάτι τώρα. Ότι εγώ είμαι αδύνατος. Μπροστά στον Αζεβέδο, οι μαγούλες σου. Μετά το ρητορικό ερώτημα γιατί ο Φωτιέδες δεν πήγε στις Σέρρες, οι οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας αναρωτιούνται γιατί δεν του έγραψαν το σπίτι στην Κρίνη. Κοίταξε. Έχω χάσει κάτι. 40 δευτερόλεπτα μόνο. Είχε γκόμενα 22 χρόνια μεγαλύτερη, η οποία ήταν να πούμε πληρωνόταν για να κάνει έρωτα και την τάιζε και την πότιζε. Όταν πέθανε και μετά, κατάλαβε ο Φωτιάδης ότι αυτή έκανε αυτή τη δουλειά και δεν του έγραψε ένα σπίτι. Και θα πάει στην Ανίτα Πάνια να κάνει το παράπονό του. Πόσο πόντιος μπορεί να είσαι. Ο Πάο χρειάζεται ένα Ζέκα και ένα Βηγιαφάνες, λέει ο φίλος ο Ζάκος. Ούτε Ζέκα θέλει, ούτε Βηγιαφάνες θέλει. Θέλει ένα οχτάρι και ένα εξάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Ζέκα ήταν παλιωμοδίτης. Το λέω και πάμε σε διάλειμμα. Ράπ ένα θα σου πω. Ο Χατσερίδη είναι 98 και βρωμόπεδο. 1000 φορές Μολέδο. Okay. Διάλειμμα. Οκ, διάλειμμα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Μπούκλας ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Μπούκλας ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall και την Κυριακή ανοιχτά. Μασούτης, εδώ για σένα με προϊόντα στη μισή τιμή. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, μαλακτικά Supline Ultra και καθαριστικά Ajax Fabuloso 50% φθηνότερα. Προϊόντα Elviv και σερβιέτες, σερβιετάκια Always 50% φθηνότερα. Και απορρυπαντικά Dixan, σκόνη, υγρό, κάψουλες 50% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Τι έγινε πάλι ρε Βόδα ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχεις η κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν χούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ, καρασιόπορτας, πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sale service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. 3 σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Αργούνε να στεγνώσουν τα ρούχα? Πάρε αφιγραντήρα Μόρις. Με το νέο σύστημα στεγνώματος αφαιρεί γρηγορότερα την υγρασία και βοηθά στη φροντίδα των ρούχων. Μόρις και στους αφιγραντήρες είναι ο πρωταθλητής. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι, μεγαλοπούλα, πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος, Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά, κλειδιά immobilizer, οτιδήποτε χρειάζεται και αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα και έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με λουκέτα, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια σαν αυτά που ανοίγει ο Εμίλιος Γκαντεμίδης Γαβριλίδης, λοιπόν, και ψάχνει να βρει ένα τέτοιο για να σώσει την ομάδα της καρδιάς, τώρα πού να το βρεις. Ψάξε, πού να το βρεις. Θα βρεθεί, Είσαι πολύ αισιόδοξος. Καλά. Κοίταξε. Αν το βρεις, για να το ανοίξεις, πάρε στο 85 27 27. Πετκανίτσας θα ανοίγει όλα. Λοιπόν, 9.55 γίνεται το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Απαντήσεις στο Φαλακρό, ο οποίος θυμάται ό,τι θέλει. Ραπ Ζίνδρος, Πάλας, Εμερτζίδης, Δερελίδης, Βασίλης Δημητριάδης, Μαυρογεννίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ό,τι θέλεις, θυμάσαι. Ό,τι σε συμφέρει, θυμάσαι. Και όχι ένα, πολλά μηνύματα. Κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας που συνδράμετε στο έργο της εκπομπής, γιατί η πηγή παραπληροφόρησης του κυρίου Ραπτόπουλου, όπως πάντα, λέει ότι σου φέρει. Λοιπόν, τώρα που μπαίνεις ξανά, λέω Ζίνδρος, Πάλας, Εμερτζίδης, Ζεραλίδης, Δημητριάδης, Μαυρογεννίδης, δεν πήγανε στην Αθήνα. Πέρα από Μπαλί και Χριστίδη. Λοιπόν, Ζίνδρος. Γιατί θυμάσαι ό,τι θέλεις, λέει. Ζίνδρος, τα γεράματα. Βρε, άστο πρόβλημα. Πήγανε. Και τι έγινε, τι κάνανε. Πήγανε. Τι κάνανε, ρε. Και τι. Πήγε ο Ζεραλίδης στην Αθήνα. Το πλακώθηκε εκεί στα μπουζούκια και στα αυτά, 6 μήνες πάει. Πήρε πρωτάθλημα όμως το 87, το παλιωτόμαρο. Λοιπόν, φίλος μου είναι ο Θοδωρός. Λοιπόν, ο Ζίνδρος, φίλος μου. Λίγα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ένα χρόνο. Πήρε πρωτάθλημα όμως. Με επί Παναγούλιο. Παναγούλιος πήρε αυτούς, να ξέρεις. Κορόιδο. Ο Παναγούλιας βοήθησε πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα και σε προπονητή. Δέλλας. Ναι. Συνέχεια, 10 ονόματα έχουν πει. Είδες, ναι. Εσύ δεν θυμόσου κανένα, όλος τυχαίος. Ναι. Εσύ πάντα θυμάσαι, τώρα δεν θυμόσου κανένα. Δεν θυμάμαι. Ζίνδρος, Πάλας, Μαυρογεννίδης, Ζελελίδης, Ολυμπιακός, Σαράντος. Άσε μας, ρε Σαράντο. Μπράβο, Σαράντο. Πολλοί σπεύσαν να σου απαντήσουν και να σου την πούνε. Ναι. Γιατί ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Καλά. Πιο πολύ από Ηρακλή και ΠΑΟΚ πήγαν από Άρη παρά. Κατάλαβες. Άρα είχε καλούς παίκτες και ο Άρης. Γιατί όχι. Έτσι. Είχε καλούς παίκτες. Δες ποια φωτογραφία έβαλα σήμερα. Ποιος είναι. Ο φίλος σου, ο αδερφός σου. Δεν βλέπω καλά. Ποιος είναι αυτός. Αυτός που δεν μπορεί να παίξει ποτέ εξτρέμ, που έχει μόνο αριστερό πόδι. Ποιος. Αυτός εδώ που παίζει στην κούλα, όπως λες εσύ, που δεν μπορεί. Ο Μπακασέτας, τον έβαλα φωτογραφία σήμερα, ναι. Τον βλέπεις. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έξι για αυτά πόσο τα μετράει, που έκανε. Ναι. Πόσο μετράει σε μια ομάδα ένας προπονητής. Αν πεις τον Μπακασέτα να παίξει έξω αριστερά, τον έσβησες. Το λες, το σκότωσες. Ναι. Όταν βγάζεις τρίκ στο παιχνίδι, δίνεις στον Μπακάκι 70 μέτρα κούρσα στην πλάτη του και του λες, Γαλανόπουλε, εσύ πλάτη, Μπακάκι πλάτος, πλάτη πλάτος. Τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω? Ναι. Πλάτη εσύ, πλάτος ο άλλος. Ναι. Δεκάρι εσύ. Εσύ Αραούχο θα παίρνεις τον στόπερ, θα κάνεις αυτή την κίνηση. Εσύ Λιβάγια εδώ, εσύ Μπακασέτα εδώ. Πάμε πάλι. Τι του έκανε τον Μπακασέτα? Τον έδωσε πάρα πολύ λίγα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι το ξεκίνησε σαν εξτρέμ. Του λέει λοιπόν, επειδή εσύ είσαι αργός, ανέκρινκτος, έχεις όμως φανταστικό πόδι, ναι. Θα κάνεις αυτή την κίνηση. Τον εκμεταλλεύτηκε. Έχεις και ένα προπονητή χαζοχαρούμενο που είναι ο Χάβος, ο οποίος ένα πράγμα πρέπει να παρατηρήσει. Το αριστερό ποδάρι του Μπακασέτα. Μας εξέδεσε ο Μπακασέτας ανεπανόρθωτα. Μπράβο του. Παρακάτω. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Αν ο Μπακασέτας σαν εξτρέμ τύπης κάνει αυτές τις κινήσεις, κάνει τέτοια ντουμπλαρίσματα επιθετικά και αμυντικά με Γαλανόπουλο και Μπακάκι ο Χιμένεθ, κάνει τέτοιες κινήσεις ο Αραούχο και μπαίνει ο Λιβάγια από εκεί με τον Μπακασέτα και ο Λάζαρος απλά είναι ο εξτρέμ που φορτώνει. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αυτά τα ξέρει ο Λουτσέσκο. Δεν τα ξέρει. Άστο το έργο. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Τα ξέρει. Είναι ο καλύτερος προπονητής από τους τρεις. Και αυτός ο Γκαρσία που ήρθε, τον είδα μια φωτογραφία πέρσι, πρόπερσι, και τον είδα τώρα στη συνέντευξη τύπου. 400 κιλά μοσχάρι από το φαΐ έχει σαπίσει. Καλά κάνει. Όχι, δεν κάνει καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χοντρός, δεν μπορεί στη δουλειά του να αποδώσει. Έχει κιλά, βαριέται, σηκώνεται, χασμουριέται, ανεβαίνουν τα ζάχαρα, χολυστερίνες. Δεν είναι καλό στοιχείο αυτό. Χοντρός ήρθε ο Γκαρσία. Μέγα λάθος. Αντιαισθητικότατος. Δεν μ' άρεσε καθόλου η παρουσία του. Μάλιστα. Χοντρός, πολύ. Στιλιστικά δηλαδή. Όχι. Άμα ήσουν οι matchmaker θα τον έλεγες ξεκινάς δίαιτα. Όχι. Η matchmaker δεν είναι αυτό, δεν είναι ηθοποιός. Η matchmaker. Ναι, ναι, ναι. Ένας προπονητής ο οποίος είναι χοντρός, είναι αργός, τον παίρνει ο ύπνος στον πάγκο, ο χοντρός κοιμάται όρθιος. Προδιαθέτει... Με προδιαθέτει. Εγώ στη δουλειά μου χοντρό δεν θα έπαιρνα. Ναι. Στη δουλειά μου χοντρό δεν θα έπαιρνα. Τελείως, το λέω εγώ. Εμένα με λέει μοσκάρι. Όχι ρε, εσύ δεν είσαι, δεν είναι τώρα, πλάκα κάνω. Χοντρό, βαρύ περπάτημα, να σέρνει το πόδι, να χασμουργέται, να γέρνει, να κάνει. Δεν τον παίρνω. Όλα αυτά τα λες για μένα. Δεν τα λέω για σένα. Αυτά λες για μένα. Άντε πάλι τα ίδια. Σέρνεται, σέρνει το πόδι του, χασμουργέται. Όχι ρε παιδάκι. Εγώ αν ήμουν. Τα λες ή όχι. Καλά κάνεις. Δεν λέω για σένα, όχι. Γενικά μιλάω. Λέω, έχω εταιρεία τροφίμων. Ναι. Και έρχεται πολιτής οδηγός. Ναι. Και είναι ο χοντρός. Άλλο οδηγός, άλλο πολιτής. Και τα δυο μαζί. Άλλο. Μαζί πακέτο πάλι. Πολιτής οδηγός. Να κάνεις οικονομία. Ναι. Πολιτής οδηγός. Και μου ήρθε χοντρός. Πρέπει να είναι fitness. Ναι, το θέλω. Είμαι εστιατόρας. Εγώ πήγα στο Ματζαβίνο, μου λέει θέλω ένα εστιατόρα. Ένα, πώς το λένε, γκαρσόν. Στο Μάριο. Στο Μάριο, ναι. Ωραία. Του λέω έχω ένα φίλο. Του πάω το Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας είναι μειώδης. Έχω ένα φίλο το Λεωνίδα, είναι μειώδης. Ναι. Δεν έχω χοντρός, είναι γεροδεμένος, φαρδής κτλ. Μου λέει δεν μου κάνει. Λέω γιατί δεν σου κάνει. Λέει γιατί. Εγώ λέει θέλω έναν κοντό στο 1,70 και σαν το Μάτζιο. Έναν τέτοιο τύπο αδύνατο να είναι κολοφωτιά. Παπ, ταχύ στο μάτι του. Αυτό είναι το γκαρσόν. Άμα ο γκαρσόν χοντρός. Τι θέλετε. Μειώδης τώρα αυτός που είπε. Ακόμα και αυτός που είναι μειώδης, φαρδής, πώς θα περνάει ανάμεσα από τα τραπέζια. Κατάλαβες. Δηλαδή. Το έφερε στις συνθήκες του μαγαζιού και λέει ότι ναι, θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι αυτό. Okay, θεμιτό. Δεν μου λες, ναι. Η παρουσία στον πάγκο μιας ομάδας ενός ανθρώπου ο οποίος. Σου έχω πολλές φορές δεν θα δεις πρόεδρο των ΗΠΑ. Φαλακρό. Να μην είναι ψηλός. Να είναι κοντός, φαλακρός και μαύρος. Και μαύρος. Το μαύρος το ξεπέρασε με τον Ομπάμα. Έκανε θεραπεία. Προχωρήσαν. Ναι, ωραία. Πάντως δεν θα δεις φαλακρό. Ναι. Και δεν θα δεις χοντρό. Χοντρό, ναι. Τσόρτσιλ στην Αμερική δεν. Πάει, τελείωσε. Ούτε εγώ θα μπορούσα με αυτή τη μούρη να γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η μάπα μου για πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί είσαι. Εγώ ριλοφέρνω, δεν είμαι. Είσαι για Ρωσία. Για Ρωσία, Ουκρανία, αυτά τα μάγουλα, Αζερμπαϊτζάν, γουρλωμάτης, γαλανό μάτι γουρλωτό ασχημάντρας, Τουρκία γουρλωμάτης, ναι. Κακή. Να φωνάζεις του λελέα αμάνα. Ναι, έχει κάποια στάνταρ. Έχει κάποια στάνταρ. Ελλάδα δεν όχι, με τίποτα. Ύστερα προπονητής, χοντρός. Και πρώτα, βλέπεις τον Μπάγεβιτς. Πεδαράς. Λες ρε φίλε, τι πεδαράς. Δηλαδή μετράει. Βέβαια μετράει. Βλέπεις τον Κλοπ, μετράει. Ναι. Βλέπεις τον Μουρίνιο. Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο. Γκουαρδιόλα, βέβαια αυτοί και παλιοί παίκτες. Ο Ζιντάν. Δεν έχεις, ο Ζιντάν, παιδαράς. Παιδαράδες. Ξεχωρίζουνε. Θα δείξει μια άσκηση, ρε Γρηγόρη, με συγχωρείς τώρα. Και δεν μπορεί να την κάνει. Δεν μπορεί να την κάνει. Κατάλαβες. Πρέπει να μπορεί να ακολουθήσει, συμφωνώ. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι. Όταν έχω δει Ντελμπόσκε. Ναι. Όταν έχω δει του Παναθηναϊκού εκείνο το τι μαλάκα είναι, πες το να. Το Μαρκαριάν. Δεν μετράνε αυτοί. Μισό. Όταν έχω δει πολλοί ευφυείς ανθρώπους. Ναι, ρε φίλε. Οι οποίοι μπορέσαν και ανταπεξήλθαν στους ρόλους και έκαναν καλή δουλειά. Και ήταν και καλοί προπονητές. Εντάξει. Ναι, αλλά πάμε τώρα στην εξέλιξη, Γρηγόρη μου. Σωστά. Ναι. Όταν έχω δει. Στον Πάοκ, συγχωρεμένος ο Λόραντ. Είχε τα κιλά. Ο Λόραντ. Ναι. Ο Λόραντ στα 58, γαρίδα. Δεν πειράζει κανένα. Πώς δεν πειράζει. Χολυστερίνη. Πώς δεν έχει. Τα μανίκια του μέσα στις σάλτσες. Πέθανε στον πάγκο. Λοιπόν, τι ήταν αυτό. Μπορούσε να προσφέρει όπως πρόσφερε πριν. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, απλά σου λέω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν παραπανήσει και κιλά. Οκ, δεκτό και θεμητό αυτό που. Χοντρό δικηγόρο θα έπαιρνε. Δηλαδή αυτός ο Κεχαγιόγλου άσχημος είναι. Δεν τον ξέρω ποιος είναι ο Κεχαγιόγλου. Το δες στο Λικουρέας 86 χρονών. Πάει στις δίκες, παιδαράς. Τον βλέπεις κορμοστασιά. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Η δουλειά του. Ο Κούγιας που είναι κοντός λέτε, 1,75. Δεν είναι κοντός. Κανονικός είναι. Αφού βάλατε κόντρα. Είδες κορμί που έχει 67 χρονών. Άψογος. Λοιπόν, Όλα μετράνε. Γι' αυτό και του γίνηκαν όλα τα μοντέλα. Όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Κοίταξε, η παρουσία. Μετά ο προπονητής σε μια ομάδα. Με έλεγε εμένα ο Μπαλής, ο κουμπάρος. Ήμασταν στην ΑΕΚ, λέει, προπονητές, παίχτες. Και είχαμε τον Νεστορίδη. Ο Νεστορίδης ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης που έβγαλε η ΑΕΚ μαζί με τον Μαύρο. Σωστά. Ωραία. Ο μεγαλύτερος γκολτζής. Να μην πω ο μεγαλύτερος παίκτης, ο μεγαλύτερος γκολτζής. Πολύ ωραία. Πηγαίναμε στην προπόνηση, λέει, εγώ είχα μια Αλφα Ρωμαίο, η Τζουλιέτα τότε, εγώ είχα άλλος και μια Αλφέντα, ο Μαύρος ερχόταν με το Λάντα. Ερχόταν ο προπονητής με το Λάντα. Δεν μπορεί να το δείξει σεβασμό. Όπως έχω ένα φίλο μάνατζερ, αυτό που σας έβαλε 3 γκολ, τον Τζιρόνι. Ο Τσιρόνι που σας έβαλε 3 γκολ στην Καστοριά. Το ξέρω. Λοιπόν, ναι. Μου λέει, μου κλέψανε τα αμάξι. Τι αμάξι έχεις, του λέω. Έχω ένα πούντο, λέει, να γυρνάω δεξιά και αριστερά και ένα μπεμβέ, λέει, 323. Με το φάγανε. Ένα Mercedes ήταν. Του λέω, και γιατί, λέω, παίρνεις. Ή ένα χειρουργό. Βλέπεις ένα χειρουργό με ένα κόρτοπα. Πας να εγχειριστείς αυτόν με τίποτα. Πρέπει να είναι Mercedes. Είναι κάποιες περιπτώσεις. Είναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις πάντα. Αλλά συμφωνώ ότι προδιαθέτει. Άμα δεις τώρα εσύ έναν χειρουργό με ένα κόρτοπα ή με ένα Seat Ibiza και έχει και το σήμα, όπως το με κλέψανε εμένα το σήμα, χωρίς σήμα μπροστά. Πας να δώσεις το έντερό σου, άμα έχει κανένα βρικόλακα μέσα, εγώ δεν το δίνω. Δεν το δίνω, στο λέω εγώ που δεν είμαι. Για μια κολονοσκόπηση. Όχι, βρικόλακα να σε βγάλει. Τι κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση. Σου βγάλει βρικόλακα. Δεν πάω. Κύπελο, βλέπεις να γίνεται καμιά έκπληξη. Μπα, τίποτα. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό να κάνει κανένα 3-0, 4-0 και να αποκλείει και να διώχνει τον Τενέο ο άλλος. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Γιατί? Του βλέπω να τρώει γκολ. Ένα γκολ να φάει. Ναι. Θα βάλει μεγάλα ρίσκα. Ναι. Θα τα βάλει. Θα βάλει μεγάλα ρίσκα. Θα βάλει την καλή του ομάδα. Τι βλέπεις? Βέβαια θα τη βάλει. Φυσικά, τι θα βάλει. Θα πιέσει ψηλά από την αρχή, θα κάνει, θα ράνει. Κοίταξε, αυτά τα μάτια είναι. Άμα κάνει ένα γκολ στο τέταρτο, την παλεύει. Άμα στο στην πίεση του γηπεδούχου, το pressing, το αυτό κτλ. Περάσει η ώρα, δεν μπει το γκολ, μετά χάνει και την φυσική κατάσταση, πέφτει και οι δυνάμεις. Θες να ανατρέψει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα έχει τα τρεξίματα. Αλλαγές δεν έχει ο Παναθηναϊκός, να πει ότι θα βγάλει εκείνο, θα βάλει τον άλλο, θα δώσει μια ταχύτητα, δεν έχει και βάθος πάγκου. Οπότε στο πρώτο 20 λεπτό είναι ότι θα γίνει. Στο μεγάλο pressing του Ζουλίδη, άμα βάλει το ένα γκολ, έστω 1-0 το ημίχρονο, το παλεύει. Άμα είναι στο 0-0, κάηκες. Άλλο θέμα. Πώς? Αυτό είναι. Τι βλέπεις τα κινητά, ρε. Τι βλέπεις, ρε. Έχεις ξαλέψει με το Facebook, ρε. Έχεις χαζέψει με αυτό το Facebook. Κάνω 8 πράγματα ταυτόχρονα. Σε 2 ώρες μέσα κάνεις 8 πράγματα ταυτόχρονα και μετά τις 22 τις άλλες ώρες δεν κάνεις τίποτα. Ναι, όντως. Είδες χτες καθόλου Μάλαγα? Μάλαγα. Ναι. Όχι, πονούσαν τα δόντια μου. Έκανες δίκη? Έκανα δίκη. Αφού πόνουσαν τα δόντια, πώς έκανες? Πήρα λεφτά γι' αυτό. Αν πήρες λεφτά δεν μπορεί να τα δω γι' αυτό. Όχι. Με έδωσε εκεί η οδοντίατρος ένα αντιφλεγμονώδες. Την Πέμπτη και αύριο θα έχω. Σιγά. Άμα παίρνει λεφτά, δεν πονάει το δόντι. Δεν πονάει. Άκου τι μαθαίνεις στα παιδιά τώρα. Τι μαθαίνω στα παιδιά? Τι μαθαίνεις στα παιδιά? Αν παίρνεις λεφτά, να μην πονάς. Το καπιταλισμό μαθαίνω. Αυτό που τους έμαθαν οι παππούδες. Ο καπιταλισμός είναι τόσο ηλίθιος, είπε ο πιο μεγάλος κομμουνιστής, όπου είναι ικανός να πουλήσει το σκηνή που θα το κρεμάσει. Ναι, και γιατί τον αγαπάτε τον καπιταλισμό όλοι, αφού είναι κακός? Γιατί λειτουργείται βάση καπιταλισμού? Γιατί τις γιορτές τις μεγάλες τις λες? Χάρη στο Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Τρίφωνα δεν λες? Γιατί τις γιορτές Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι μεγάλες γιορτές και τα φώτα δεν είναι μεγάλη γιορτή? Γιατί όταν αυτός που πληρώνει λες αφαιρεί αφέντη αυτός. Υπάρχει ταξικότητα. Εντάξει. Σε είπα εγώ όταν έχεις δίκιο ότι έχεις άδικο. Παιδάκι μου τώρα. Ο Ευθύμης δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που είπε. Ποιος είναι ο Ευθύμης? Σόκας. Λέει τι σχέση έχει το αμάξι του γιατρού, ρε φαλάκρα? Λέει έλεος. Θα σου πω. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλος. Θα σου πω. Ότι ο γιατρός υποτίθεται ένα καλοπληρωμένο επάγγελμα. Έτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έρθει τώρα με ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 1.000 ευρώ για να σου κάνει μια εγχείρηση η οποία σε μια κλινική θα κάνει 10.000. Και η εμφάνιση παίζει ρόλο στον γιατρό. Εμένα τον πατέρα μου τον συγχωρεμένο, όταν τον διαγνώσαν καρκίνο στο παχύ το έντερο, λέω ποιοι είναι οι καλύτεροι γιατροί, μου είπε 3. Αυτός ποιος είναι? Ο Κωνσταντάρας. Πολύ ωραίος γιατρός. Πάω, εγώ βλέπω έναν Κωνσταντάρα, τορναδόρος, κάτι δάχτυλα. Λέω αυτός σαν Χασάμπης μοιάζει. Κι όμως ήταν ο καλύτερος χειρουργός στο θέμα του εντέρου. Αλλά εγώ όταν τον είδα, όλο αυτό σαν τορναδόρος, λέω. Κι όμως ήταν ο καλύτερος γιατρός. Η εξαίρεση του κανόνα. Ναι. Μου τρόμαξε όλο αυτό σε μένα. Θέλει προσοχή. Ναι. Έτσι. Ήταν ο καλύτερος χειρουργός, ο Κωνσταντάρας. Δεν ξέρω τώρα αν χειρουργεί ο άνθρωπος. Παρακάτω. Φοβερός γιατρός. Έχω μια απορία. Ναι. Τον άκουσες τον. Ποιον? Τον Αχιλλέα τον Μπέο την Παρασκευή. Τι έλεγε η Ηρακλή? Ξανά βγήκε πάλι. που τον έβγαλε ο φίλος σου Θωμαίδης. Ναι, φίλος σου φίλος, αλλά ξέρετε θα βγάλεις καμία είδηση και τη λες για δικιά σου. Μιλάμε, μοιραζόμαστε. Τι μπορείς να μοιράσεις. Τι να μπορείς να μοιράσεις εσύ με το Θωμαίδη. Μόνο να το κερδίσεις από το Θωμαίδη έχεις. Εσύ τι να τον πεις στο Θωμαίδη. Τι είδηση να τον πεις. Τώρα μου λες μπράβο. Τι. Μοιραζόμαστε λες. Αφού η σχέση με το Θωμαίδη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και πράγματα. Ναι. Δηλαδή έχει ανάγκη ο Θωμαίδης να μοιραστεί τη σκέψη του μαζί σου. Ρώτο τον. Ξέρω εγώ. Επειδή είναι ευγενικός και σε δουλεύει. Με δουλεύει. Τι. Πας εκεί σαν το αυτό και πας. Είμαι τόσο χαζός και δεν πήρα χαζός. Χαζός δεν είσαι. Χαζός δεν είσαι. Πανέξυπνος είσαι. Τόσο χαζός και δεν πήρα χαζός. Γιατί, για ποιο λόγο να μιλάει. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μιλάει. Είναι ευγενικός. Σου λέει τώρα αυτός ήρθε να μάθει καμιά πληροφορία, την πήγε δικιά του. Άσου δεν πειράζει. Δεν έχει βγει στην εκπομπή πόσες φορές. Πώς που. Εδώ, Αλίκη, φέρ το μέσα. Φέρ το μέσα, Αλίκη, ναι, το παιδί κομμένο. Ένα και από καφέ. Φέρτο το παιδί 3 η ώρα να πιει τον καφέ του να ξυπνήσει να πούμε. Ναι. Ρε φίλε, εγώ πίνω ελαφρύ καφέ. Ελαφρύ. Α, ελαφρύ. Ή θα πιω έναν ελληνικό διπλό και θα ξυπνήσω μια και καλή. Ναι. Ή αν δεν πιω ελληνικό, μπορώ να πιω 3-4. Θα το πρωί ένα ελληνικό, θα πα στην τουαλέτα, θα βρωμά 4 ορόφη μετά. Με τη σαβούρα το που έβγαινε την προηγούμενη μέρα με τον καφέ. Ναι. Φυσικά το έντερο ενεργοποιείται με τον καφέ. Ποιο το είπε αυτό. Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Εσύ, δηλαδή να γράψουν τώρα οι φίλοι ακροατές. Ό,τι τι. 9/1 του 18. Ναι, τι. Ο καφέ ενεργοποιεί το έντερο. Φυσικά. Κουβέντες μεγάλων αντρών. Κωστή Τραπτόπουλου. Εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό γιατί. Όχι, δεν διαφωνώ. Τη σαβούρα που τρως κάθε βράδυ ενεργοποιείται με άλλα πράγματα. Σου πω κάτι. Ναι. Είχαμε στην εταιρεία του νονού μου. Του νονού σου. Ναι, ένα τύπο. Τεχνική εταιρεία. Ναι, ρε, μην δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Ναι, ο νουνός του. Είχαμε έναν τύπο, ναι, ο οποίος στο εργοτάξιο κάθε πρωί όταν βρισκόμασταν. Mm. Μόλις πίναμε καφέ πριν ξεκινήσουμε, ήθελε να πάει. Τουαλέτα. Για την ανάγκη. Είχε καλό ένδερο γι' αυτό. Ρε φίλε, ήτανε μια σταλιά, όταν σου λέω μια σταλιά. Μονάντερος. Τι έκανε, Άιντε, πήγαινε. Ξαλάφρωσα. Τι τα ξαλάφρωσα, κι άλλο. Άρα μου δίνεις δίκιο. Δεν σου δίνω άδικο. Απλά δεν το ξέρω ιατρικά αν ισχύει αυτό το πράγμα. Ερώτα και κανένα γιατρό. Ότι ο καφές επηρεάζει, δηλαδή. Κοίταξε, δεν έχω πρόβλημα αυτό το πράγμα. Και ξέρω ότι είναι πρόβλημα σοβαρό για αυτούς που το έχουν. Η δυσκολιότητα. Δόξα τω Θεώ. Κανένας ανέστητος άνθρωπος δεν έχει δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα συνήθως είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευερέθει στο έντερο και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ας πούμε το μεγάλο στρες. Το οποίο τους χτυπάει στο έντερο. Ένα βοηδομούσκαλο ανέστητο σαν και εσένα, πώς θα έχει πρόβλημα με το έντερο. Πώς σπαστική κόλλητη αφού δεν έχω. Από τους σκύλους που έτρωγε στα σουβλατζίδικα. Από τους σκύλους. Έχεις φάει μπολντόκ, έχεις φάει πεκινουά, έχεις φάει γάτες αγκύρας. Από εκεί. Έφραξε το παχύ το έντερο. Τελείωσε. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Θες να μάθεις και επιστημονικός. Γιατί έφραξε το έντερό σου. Ο άλλος για να κάνει διαφήμιση τώρα. Ποιος που? Απίστευτο. Ναι. Στέλνει φωτογραφία τη Τζούλια Αλεξανδράτου. Ναι. Λέει χρόνια πολλά Ραπτόπουλε και κόκκινα. Θα ήθελα να σας καλέσω στο τάδε μπαρ του Σαμπελόγιου που στην Παρασκευή. Ναι. Θα έχουμε λέει κάτι σαν πάρτι. Θα είναι και η Τζούλια Αλεξανδράτου. Και τι να την κάνουμε την Τζούλια. Πόσα παίρνει για να την πηδήξεις η Τζούλια Αλεξανδράτου. Τι. Τι. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα. Απέσυρα του είπα. Δεν τα αποσύρω. Πόσα πάει τα ρήφα. Το άλμα εις μήκος. Η Τζούλια Αλεξανδράτου του Σαμπελόκηπους. Φαντάσου που κατάντησε η Τζούλια Αλεξανδράτου να κάνει σε πάρου Σαμπελόκηπους κοσομασιών. Κατάλαβες τι κατάντια είναι. Κατάντια. Άλλη κατάντια. Έλα, πάνε. Ότι μας καλούν και εμάς. Έλα, άιτε, τελείωνε. Σαλιάρι. Θα το πει στον Πάτερα Βακούμ και θα σε βάλει 3 μήνες να τρώσει φαγιές. Άιτε, σαχλαμάρα μεσημεριάτη. Άιτε. Ντροπή του χριστιανισμού. Τι να πεις. Ήθελα να πω κάτι Γερακλή, αλλά με μπέρδευες πάλι. Με το να πηγαίνεις από τον Αλή στο Αμπαλή, κάτι σοβαρό θα λέγει για τον Ηρακλή. Ο οποίος κέρδισε και τον Ηρακλή Χαλκίδες και είναι τετράδα πλέον στο πολύ. Νάτος. Πάω πέρσι Άγιο Λουκά. Νίκος από Γιαννιτσά. Ναι. Να βγάλω τη χολή με συστήνουν τον Κωνσταντάρα. Στο μυαλό μου πλάθω μια φιγούρα σαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Την άλλη μέρα, λέω, όταν τον είδα, λέει, πήρα κάτι δρόμους, λέει, τον φοβήθηκα. Πήγα στο Ζαχαράκι μετά. Πάντως το αδίκησα τον άνθρωπο, λέει. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων ο Κωνσταντάρας. Άμα τον δεις, λες κάτι δάκτυλα, τι του κόκκινου. Αλλά είναι ο πρώτος. Πολλές καλές κουβέντες λέει για μένα. Παναγίτσα μου. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκοπά. Μακριά από μένα. Να κάνω κανένα ευχέλαιο. Βρίζε. Σου είπα εγώ να πεις καλή κουβέντα. Κοίτα, μετά από κηδείες γίνομαι πιο μαλακός. Το ξέρω και αυτό με ανησυχεί. Αυτό με ανησυχεί. Είσαι πολύ καλός. Είμαι μαλακός. Μην λες τέτοια πράγματα. Είμαι μαλακός, ναι. Δεν μου λες. Στα παιχνίδια κυπέλλου δεν βλέπεις κανένα μπαμ, δηλαδή. Κοίταξε τώρα. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι του Παναθηναϊκού. Κακά τα ψέματα. Ναι, εγώ στεναχωριέμαι. Τώρα την ΑΕΚ με το 4-1. Και να με συγχωρέσετε που θα το πω τώρα. Να το πεις. Δεν κάνω τον πονηρό. Είμαι πονηρός. Είσαι, μπράβο. Λοιπόν, χριστιανοπονηρός. Ούτε ξέρω κάτι. Όχι. Ναι, ναι. Ποντάρεται Όφη. Πού παίζει Όφη? Μέσα στην έδρα του. Με ποιον? Με ποιον παίζει, με τον Πανιόνιο. Εκεί τι έκανε? Είχε χάσει 2-0 νομίζω. Νομίζεις? Ναι. Αφού δεν ξέρεις πώς έλεξε τον μπάσκετ, πώς ποντάρισε. Όχι, καθαρά είχε κερδίσει. Κέρδισε ο Πανιόνιος στον Όφη 2-0. Ναι. Και τι να ποντάρισε, για πρόκριση ή για νίκη? Όχι, για νίκη. Α, για νίκη. 5 φράγκα δίνει. Ναι. 2-0 κέρδισε. Δηλαδή και 2-1 άμα κερδίσει και αποκλειστεί, παίρνει τα 5 φράγκα. Καλό, ωραίο, έξυπνο. Στεναχωριέ μου, δεν προλαβαίνω. Παίξτε το! Προλάβετε! Ωραία, ωραία, ωραία. Έμπνευση. Ωραίος. Τώρα πάω Τρίκαλα, δεν ακουμπούσα τίποτα. Πάω Τρίκαλα. Ναι. ΑΕΚ Πανετολικός, πάλι δεν ακουμπούσα. Τι να βγουν, θα τα δω αυτά. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει 5 και 4. Τι να δω. Η ΑΕΚ παίζει 7 και μισή. Τι να δω. Όπου 2 τεσσάρες το έκατσε του Χάβου, ο Χάβος θα βλέπει η ΑΕΚ και θα στρίβει. Έλα ρε ο Χάβος τώρα, αυτό το βλέμμα του Χάβου τώρα. Σαν τη θεία μου τη Μαρίτσα πριν πεθάνει εκεί. Άσε τώρα με το Χάβο τώρα. Για θείες θα μιλάει ή για γιατρούς ή για θανάτους. Μετά από κυρία είναι σε φόρμα. Τα πιο ηλίθια βλέμματα στην Ελλάδα τα έχει ο Πασχάλης ο Τσαρούχας ο ηθοποιός. Τι ηλίθιο βλέμμα έχει. Τον περνάει και για γόη. Τι ηλίθιο βλέμμα. Έχει πέρασει κόμμα. Δεν ξέρω τι έχει πέρασει. Έχει πέρασει αλλά η άλλη έφυγε. Λοιπόν, έχει πέρασει. Βρε, άσε που έχει πέρασει με το ηλίθιο το βλέμμα. Βρε, και ο Μπάρκουλης ήταν εδώ Ζωάν και άσε τώρα. Ο άλλος είναι ο Κωστένογλου με το βλέμμα της Αγελάδος και ο τρίτος είναι ο Χάβος. Τα τρία πιο ανόητα βλέμματα. Και έναν ακόμα είχα, αλλά δεν θυμάμαι τον τέταρτο. Δηλαδή το βλέμμα του Χάβου είναι ασύλληπτο. Και είναι και ωραίος άντρας ο Χάβου. Έχει το λευκό το μαλλί και τα λοιπά, είναι καλοβαλμένος. Άλλος είναι ο πιο ωραίος. Πιο ωραίος ποιος είναι? Ο Δερμιτζάκης. Α, ο Δερμιτζάκης είναι παιδαράτρι. Και κορμί και αυτό εδώ. Ξέρεις τι μου είπαν στην Καβάλα? Οι γυναίκες τι λέγανε για τον Δερμιτζάκη? Τώρα παντρεύτηκε. Έκλεισε το μαγαζί. Λέει. Τέτοιοι άντρες, λέει, δεν πρέπει να δουλεύουν. Όχι, όχι, δεν πρέπει να δουλεύουν. Τι πρέπει να τους κάνετε, κύριε? Αυτοί οι άντρες, λέει, πρέπει να τους έχεις στο σπίτι, λέει, να τους περιποιείς, να τους κάνεις. Τέτοιοι άντρες, λέει. Μαχαραγιάδες. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να δουλεύουν τέτοιοι άντρες. Ποια το είπε αυτό? Στην Καβάλα, ρε, φίλοι μου, εκεί πέρα πολλοί έχω. Και οι γυναίκες, λέει, λέγανε αυτό για τον Δερμιτζάκη. Αυτός ο άντρας, λέει, τέτοιοι άντρες μάλλον δεν κάνει να δουλεύουν. Δεν είναι για να δουλεύουν, είναι για άλλα πράγματα. Θα χαιρετίσματά μου στον Παύλο. Θα πιούμε ένα καφέ γιατί με εδώ μένει. Το ξέρω. Εδώ στη γειτονιά σου κοντά είναι. Το ξέρω, ρε. Να πιούμε ένα καφέ εκεί πέρα να το πιούμε τον Παύλο. Και αδικείται που δεν είναι σε κάποιο. Δεν παίρνει ευκαιρία. Πρέπει να χωθεί. Αδικείται από τους προέδρους που δεν παίρνει ευκαιρία σε κάποια ομάδα. Ήταν να πάει στο Πανσεραϊκό. Αδικείται. Σε Σούπερ Λίγκα πρέπει να πάει. Εντάξει. Ο Δερμιτζάκης πρέπει να πάρει ευκαιρία. Γιατί με υποτιμάς, λέει ο Σαράντος. Αμάρε Σαράντο, 70 χρονών πήγες και θυμώνεις. Θυμικό έχεις να πούμε. Άντε μη σε τιμωρήσω εκεί και σου πάρω τον οδηγό για δικό μου. Ο Θωμάς μου λέει, ναι. Αθανασιάδης, για βλέμμα που είπες. Έχει γίνει το βλέμμα του. Όχι, του Αθανασιάδη το βλέμμα. Έχει γίνει το βλέμμα του. Ναι, το βλέμμα του Αθανασιάδη. Μπράβο, τέταρτο. Έχει γίνει. Ναι, 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 το βλέμμα. Έχει γίνει. Πήγε στο Μαζονάκι ο Φελός και κάθισε ανάποδα. Όλοι σε μένα εδώ θα τον έδωνε ο Μαζονάκης. Θα τον πλάκωνε ο Μαζονάκης. Ναι. Με τις γόπες. Θα πήρε τις γόπες και το χτυπούσε. Καλέ, εδώ είμαι, καλέ. Καλέ, πού κοιτάς? Τι είναι, μπουρτάλι είναι ο Μαζονάκης? Το ψήνει, το ψάρι. Καλά κάνεις, στα χείλη, το ψήνει. Ναι, ναι, μη. Και δεν του καταλάβαινε. Ότι κάθεται ανάποδα και ότι είναι προσπαθή. Του εξηγούσαν 1/4 σερβιτόριο ότι κάθεται ανάποδα. Μα πληρώνε, ρε, ανάποδα. Ρε, γίνανε. Πακελιό έγινε στο μαγαζί. Μου τα λέγανε και εδώ το πίστευα, αλλά δεν μπορεί, ρε παιδί. Δεν τι παιδίωσε. Λοιπόν. Δεν τι παιδί, ρε παιδί. Λοιπόν, έχουμε χαιρετισμούς από τον Τραμπ. Τον Ντόναλντ. Όχι, τον Κώστα. Ναι. Ο οποίος μας στέλνει χαιρετίσματα από ποια πόλη, πες να. Τι λες και ωραία. Στουτγκάρδι. Στουτγκάρδι, βρε, βάλε το τάφτο. Στουτγκάρδι, ρε. Πες το. Στουτγκάρδι, βρε. Όχι δι, βρε, δι. Στουτγκάρδι. Δεν το μπορεί να το πει. Δεν μπορώ να το πω. Με πιάσει νευρικό γέλιο τώρα, δεν μπορώ. Είναι δυνατόν δεν μπορεί να πει μια πόλη? Στουτγκάρδι. Παοξίδες μας ακούν. Στουτγκάρδι λέγεται. Εντάξει, Στουτγκάρδι. Παοξίδες μας ακούνε. Βέβαια. Οι περισσότεροι. Λάθος κάνεις. Είναι στη Στουτγκάρδι Παοξίδες. Τι. Ότι έχει πολύ κόσμο στο. Πάρα πολύ. Ισχύει. Ο Καζατζίδης έφευγε μαζί με τους Παοξίδες βολίδα δεκαετία του 1960. Τι ομάδα ήταν ο Καζατζίδης? Ο Καζατζίδης τι ομάδα να ήταν? Απόλλων Καλαμαριάς ήταν. Όχι στο Παναμπλό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι ομάδα να ήταν ο καταραμένος? Αεξής δεν ήταν? Αεξής πρέπει να ήταν. Αεξής ήταν. Τι ήταν, ρε παιδιά? Βοηθήστε με. Αεξής πρέπει να ήταν. Βοηθήστε με. Και όταν έπαιζε ο Απόλλων Καλαμαριάς πήγαινε και έβλεπε. Και Απόλλωνα. Ναι. Όπως Απόλλων Καλαμαριάς έβλεπε και ο Αλέκος Αλεξανδράκης πολύ. Ο Αλέκος, μεγάλος κομμουνιστής, από τους πρώτους που έκλεγε στην κηδεία του γιου του Κόκαλη. Του μπαμπά του Κόκαλη, του Σοκράτη. Ήταν το 56 όταν πέθανε ο μεγάλος, ο γιατρός, και τον φέρανε εδώ πέρα. Από τους πρώτους που είχαν πάει από το κόμμα τότε των αριστερών ήταν ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης. Τότε ήταν άλλες εποχές. Τι άλλες εποχές. Μετά το 89 άλλαξε. Δεν ξέρω. Ο Αλέκος ήταν. Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης πέθανε και ο κομμουνισμός. Άστο. Τα έχουμε πει αυτά. Μάλιστα. Ο χριστιανισμός πότε πέθανε. Δεν πεθαίνει. Ναι. Δεν μου λες, θες να μπεις στο YouTube να πατήσεις ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος. Έχει ένα εξάλεπτο αφιέρωμα. Και άμα μπω, τι θα δω. Θα δεις εκεί πέρα οι Ναζί που το 45 πώς πήγαιναν εκεί στην Αφρική. Ο Χίτλερ ήταν στο Άγιον Όρος. Όχι, οι Ναζί ήταν. Θες να μπεις ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος. Να δεις. Ήταν ο Χίτλερ εκεί. Βρε, άνοιξε τα μάτια σου. Μπες στο YouTube ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος. Πάμε σε διάλειμμα, δεν σε συμφέρει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής από τη σφαγή έως την τυποποίηση και τη συσκευασία στις πρότυπες εγκαταστάσεις μας στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα της σφαγής, όπως και τον κτηνοτρόφο. Γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιλογής. Κρέατα Χατζιαγόρου, με τη φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης. Σε τρία σημεία, στο κέντρο Αγορά Καπάνη, Βλάλη 35 και στον Εύωσμο, στην Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Ευφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Και γυρίζω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου να έχει φορέσει τα καινούργια παντοφλάκια της, να έχει ανάψει το καινούριο θερμαντικό και αραχτεί στο καινούριο μας καναπέ να συναρμολογούν με το μικρό το καινούριο του παιχνίδι. Της λέω κατάλαβα. Άρχισαν οι εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Στα είδη ρουχισμού και σπιτιού, τα εποχικά, τα ηλεκτρικά είδη και τα παιχνίδια από 10 έως και 30%. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ανοιχτά. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και ΘΕΑ 2.10.92.37.7.77. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Στάθης Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit. Τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών. Με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Σπίριτ Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Πλαστήρα 46, Χαριλάου. Σπίριτ, για ό,τι πίνετε. Μάμα Μία, το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά στα ελληνικά στο θέατρο Radio City. Δέσποινα Βανδύ, Άκη Σακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκύρα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 40 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Μάμα Μία, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City Θεσσαλονίκης. Πώληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά από τις 3, πάντως στο 95,5 των FM, παρέα με τη Hyundai η Εσκιά της Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με δύο Hyundai i20 να έχουν απομείνει για εσάς οι οποίοι θέλετε να τα κάνετε δικά σας με 9.990 ευρώ. Καλά ακούσατε, αυτή είναι η τιμή. Γι' αυτό είναι μοναδική η Hyundai η Εσκιά της Μπαλοδήμος. Θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και θα μάθετε περισσότερα στο 23 10 596 690. Τα 3.90 είναι δικά σας. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον φίλο μου τον Μπάμπη και την παρέα του, η οποία έρχεται από Κατερίνη. Ο Μπάμπης, ναι, έτσι. No. Ο Μπάμπης ο Φλού. Δεν λέω περισσότερα. Καταλαβαίνεις εσύ, Μπαμπίνο, και η παρέα σου. Λοιπόν, σκοτώθηκε στη δουλειά ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο Φλού. Ο Μπάμπης είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πολύ στη ζωή. Τώρα τι κάνει, τώρα δεν τον βλέπω. Και τώρα δουλεύει. Τι κάνει, τι δουλειά κάνει. Το ξέρει κιόλα, μη και λαϊδάζει. Τι κάνει ο Μπάμπης ο Φλού. Δεν. Άρα, πρέπει να πω τι κάνει. Και αφού του στέλνει χαιρετίσματα, ο Μπάμπης ο Φλού. Τι καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Μπάμπη. Επειδή είσαι κουτσομπόλα, δεν θα μάθει. Αυτά πότε θα τελειώσουμε, που φεύγει συνέχεια. Έλα, τελείωνε κόκκινα. Πάνε στον κόσμο. Έναν έχει. Τι θε. Ένα φίλο, αφού ένα μα ακούει, πάμε να τον ακούσουμε κι εμεί. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλο. Ο μοναδικός. Ο ένας, ο απίστευτος. Μη, το χιούμορ σου. Πώς τον βλέπετε τον Μπαστακό. Τον Αστακό. Τον Μπαστακό. Μπαστακός. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί ανακατεύτηκα στη μεταγραφή. Θα πάρεις και προμήθεια. Όχι, δεν θα πάρεις. Όχι, θέλω σαν παίκτη πως τον βλέπετε. Όχι τίποτα περισσότερο. Κοίταξε, τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έδειξε ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή πιστεύετε ότι αν είναι στον ΑΕ θα πάρει πανέλα βασικού. Γιατί ποιον έχεις θέση του φόρου πάνω. Το Διαμαντόπουλο έχεις. Το Διαμαντόπουλο δεν είναι καθαρό φόρο, εντάξει, κάνει πολλές δουλειές. Καθαρό φόρο, μαθαρό. Όλη τη δουλειά ο Πλατέλας την κάνει. Άμα πιάσει μια διάρκεια τον Πλατέλα δεν ανεβαίνεις κατηγορία. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, άμα κλείσει τον Πλατέλα, πήγε ο Καλαϊτζής, έβαλε τον Αμαραντίδη εκεί. Ο Αμαραντίδης είναι πιο μεγάλος από τον Κόκκινο να πούμε. Εντάξει, δυσκολεύτηκε. Πόσο είναι ο Αμαραντίδης? 150 χρονών είναι. Το 0 στην άμυνα ο Πλατέλας το κρατάει η Ραπτόπουλε. Ορίστε. Το 0 στην άμυνα ο Πλατέλας το κρατάει. Σε μένα μιλάς. Ναι. Εγώ λέω δεν κέρδιζες. Δεν σου πω τι θα χάνες. Εάν δεν παίξει ο Πλατέλας 5 μάτς, ποιος θα βάλει γκολ? Ποιος θα βάλει γκολ? Ποιος? Ο Διαμαντόπουλος? Ο Πασάς? Ο Ντούνης? Ο Μουμίν. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Πλατέλας είναι καλύτερος στην ομάδα. Μεταγραφή του προέδρου σου και όχι του κυρίου Μυροφορίδη. Νομίζεις? Ο κύριος Μυροφορίδης τον Πλατέλα δεν τον ήθελε. Και τον πήρε τσαμπουκά ο πρόεδρος. Λάθος κάνει, φίλε. Έλα, πάμε παρακάτω. Κέρασε και μου. Λάθος γλύφει. Μια τυρόπιτα τώρα. Γλύφει το κέρασε ο Μυροφορίδης μια τυρόπιτα τώρα. Το κόκκινο. Πώς το βλέπετε? Τι έγινε. Να μην υπάρξει κατηγορία. Τυρόπιτα να πούμε. Εγώ δεν έχω κεραστεί από κανένα. Αμπά καθόλου. Κατάλαβες. Τον παραμύθιασε ο Μυροφορίδης. Δεν πες γιατί δεν τον ήθελες τον Πλατέλα, πες τον. Ναι. Πρώτα τον τόπο το Μυροφορίδη. Εγώ σταμάτα να κάνω ένα κάλο από τους φίλους του Αριανούς. Γιατί ο Άρης είναι πρώτος και κάνει πρωταθλητισμό σήμερα. Ξέρεις, θα πούνε οι 11 στους 10. Αυτό είναι απάντηση. Βεβαίως. Ότι κάνει χάρη στο Μυροφορίδη. Πρώτα τον Μυροφορίδη. Τον Πλατέλα γιατί δεν τον ήθελες και τον πήρε ο πρόεδρος. Και ποιος σου είπε ότι είναι 100% μέσα σε ό,τι κάνει ο Μυροφορίδης? Άντε, μπράβο. Συνέχισε, φίλε. Λέγε. Πώς τον βλέπετε τον Άρη, θα ανέβει φέτος? Έλα, ρε φίλε, πάμε σε σοβαρές ερωτήσεις. Σοβαρή είναι, ρε φίλε, ερώτηση. Ανέβηκε ο Άρης, ρε φίλε, δεν το κατάλαβες. Ανέβηκε. Στήριξη χρειάζεται η ομάδα γιατί το μετά παίζει ρόλο. Τη στηρίζουν. Πάνω 8.000, 3.000 εισιτήρια πληρώνουν. Τι 8.000 εσύ, εχθές 8.000 κόσμο θα μας τρελάνεις. Είχε 5-6 πώς είχε. 10.000 είχε στο νερό. Πόσα εισιτήρια είχε. Δεν είμαι μέσα στο λογιστήριο. Για χαρά, επόμενος. Αμάθετε να πληρώνετε εκεί. Εδώ ο φίλος του τον είπε ότι με την μπόκα μπήκε μέσα. Μέσα μπήκε, 30.000. Άσε θα το φάγω τον παπά τώρα. Τι να φας, ρε κόκκινο. Άντε παραμυθά. Συ τρώσω τι να είναι, τον παπά δεν φας. Λέγε, φίλε, ναι. Παμφάγωσες, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Βουλώνη. Τι κάνετε? Μετά καλά? Μετά δύο χρόνια έμαθε το επίδοτό του. Έλα, κύριε Κώστα. Όποτε το έμαθα. Ναι. Κώστα. Ναι. Παραπάσα προσδοκία ιτήθηκε σήμερα από τον Γρηγόρη. Ναι. Ποια προσδοκία? Παραπάσα προσδοκία ως προς τις γνώσεις. Ναι. Ιτήθηκες από τον Γρηγόρη. Ξέρεις γιατί? Σε ποιο κομμάτι? Για τον αριθμό των παικτών του Άρη που πήγαν στην Αθήνα. Σε μήνυμα του το στείλα, δεν το ήξερε αυτός. Σε μήνυμα του το στείλα, δεν το ήξερε. Α, εντάξει, καλά, αλλά θα σου πω, θα προσθέσω δηλαδή και τον Κατεργιανά. Συγχαρητήρια κύριε Κώστα, το ότι δεν ήξερε, ή έκανε ότι δεν ήξερε, δεν σημαίνει ήττα. Δεν κατάλαβα. Το ότι έκανε ότι δεν ήξερε, δεν θυμότανε, δεν είναι ήττα. Ήττα είναι. Ακριβώς. Τι σημασία. Και να σου πω και κάτι, ξέχασες τον Κατεργιανάκη. Ναι, βέβαια, σωστό. Σωστό. Να σου πω και κάτι άλλο, ρε Κώστα. Ναι. Καλύτερος μεσοεπιθετικός και στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στον πρώτο γύρο είναι ο Αιγύπτιος ή όχι? Ο Άντα, ναι, συμφωνώ. Βέβαια. Βέβαια. Και στον Πάο είναι καλύτερος από τους Παοξίδες, αυτό όπως το λένε τα ονόματα, Μαωρίτσιο και τέτοια. Κλάσεις. Κλάσεις. Βέβαια. Γιατί δεν τον παίρνει πίσω ο Πάο? Έλαμτε. Γιατί θέλει αυτός να έρθει πίσω ο Ρωμίδης. Α, μπράβο. Αυτός είναι απεκταράς, ρε. Μου θυμίζει Σιρόπουλο. Έρε Γκλέντια να πάρει κανένας ατρόμητος πρωτάθλημα. Πώς τα θέλετε? Έρε Γκλέντια. Έρε θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Έγινε ρε, άντε να περάσετε καλά. Και εσείς. Έρε Γκλέντια, έτσι και πάρει κανένας ατρόμητος πρωτάθλημα. Θέλησε. Εγώ να θέλω. Ναι. Θέλησε. Υπάρχει πιο ιντρικαδόρικο αποτέλεσμα από αυτό? Εγώ θέλω να πάρει το Παλαιοχώρι του Χρυσού πρωτάθλημα. Εκεί να δεις γέλιο. Οι κομμουνιστές. Κάρκα. Γλύψε, γλύψε. Έλα, πάμε. Βγάλει την γλώσσα. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Συνηθίζω να μην γλύφω κόκκινη. Το έκανες μόλις. Ξέρεις πολύ καλά. Έλα. Πάρε τον ελληνικό χρυσό που πήρες διαφήμιση και έκανες την κότα και υποστήριζε τους κομμουνιστές του Ηρακλείας. Αλλά τα παίρνεις από τον ελληνικό χρυσό. Καλημέρα. Τα παίρνω. Δεν τα παίρνεις. Δεν τα παίρνουμε τη διαφήμιση. Πάρε την κλάβα σου από εδώ πέρα. Πες άμα είσαι άντρας, κύριε Ανδρώνη, αυτό το κομμάτι του μισθού που εγώ είμαι άντρας, δεν είμαι μπαϊσέξουαλ. Δεν είσαι καθόλου άντρας. Πάνε πρώτος και χάρισε λεφτά και θα ακολουθήσουμε. Εγώ δεν είμαι πατριώτης ούτε είμαι ενάντια σε καμιά εταιρεία. Συνεχίστε. Ναι, εσύ είσαι επαναστάτης, αλλά τα παίρνεις. Και φταίει με χέρια. Έλα, αφαλέ χοντρέ. Λέγε, ναι. Έλα, φίλε. Επόμενος. Αυτοκτόνησε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι? Ναι. Αλέξη Παναθηναϊκός από Ηλιούπολη. Καλώς τώρα. Θεσσαλονίκη, Ηλιούπολη ή Αθηνών? Θεσσαλονίκη. Δύο πράγματα λίγο για τον Μολέντο και σχετικά με τον Καχερίδη, επειδή τον έχω δει τον Καχερίδη, τον ξέρω ως τι παίχτης είναι. Πάντως καταρχάς θεωρώ ότι ο Μολέντο είναι πολύ καλύτερος γιατί σκοράρει κιόλας, ο Καχερίδης δεν σκοράρει. Δεν τοποθετείται δηλαδή. Κατσερίδη! Πάμε παρακάτω. Άντε ρε φίλε, μας γκάστρωσες μια ώρα. Προχώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος. Άντε, προχώρα. Έναρον, νομίζω ότι ο Ναϊκός θα σκοράρει σήμερα 3 γκολ, αλλά όπως λέει και ο... Και τελευταίο, ένα πράγμα θέλω. Να είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική, ποια είναι η αγωνιστική που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και να κρίνεται το πρωτάθλημα. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Πες μου πόσα διπλά έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ από τότε που ιδρύθηκε. Όχι, περίμενε. Αν κρίνεται το πρωτάθλημα. Αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, τι θα κάνεις? Εσύ τι θέλεις, σαν Παναθηναϊκός? Σωστή ερώτηση. Είστε υπέρ του Ολυμπιακού να το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Ναι, τι θέλει να κάνει η ομάδα σου, θα το πάρει ο Ολυμπιακός? Όχι, θα κάτσει να χάσει. Τι θα κάτσει να χάσει? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, φίλε μου. Θέλει. Αυτό θα γίνει, φίλε μου. Τι θα κάνει? Να μπουνε μέσα, να τους πλακώσουνε. Καλέ μου φίλε, άκου τι σου λέω και στο λέω υπεύθυνα. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει. Όμως, άμα γίνεται υπέρ της ΑΕΚ και υπέρ του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, ναι, ο ΠΑΟΚ δεν περνάει από εκεί ούτε με το Θεό. Μάλιστα, κατανοητό. Μάλιστα. Αλλά να σου το πω κι αλλιώς. Πες το κι αλλιώς. Να σου το πω κι αλλιώς. Να κρίνεται βαθμολογικά ο Παναθηναϊκός, να μείνει στην κατηγορία, και ο ΠΑΟΚ να θέλει πρωτάθλημα. Εκεί να δω πώς θα περάσουν από εκεί. Με τον Ζιντάν τον ίδιο να δω. Με το Ζιντάν. Ευχαριστώ. Γεια, παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Τσακάλια. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα, τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Διούδη, τον γιο του, τον πατέρα του Σοκράτη. Α, και το ερείπιο. Αυτό που τον κατέστρεψε ο Φαλακρός. Ναι. Που κόντυψε το φάλε ζωντανό. Είναι άτυχος, ο Σοκράτης είναι άτυχος. Δεν είναι άτυχος. Όχι. Κάνει κακές επιλογές, καθόλου άτυχος. Κατέμιση είναι ρε φίλε. Όχι. Ο μάνατζερ του θέλει κλωτσιές. Έτσι όπως αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Δεν φταίει ο Σοκράτης. Ο μάνατζερ του Διούδη θέλει κλωτσιές. Δεν φταίω εγώ. Η άδικη κοινωνία αυτή. Έτσι είναι δηλαδή, το παιδί πήγε τώρα εκεί, ένα συμβόλαιο 150.000 το χρόνο και τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τον βλέπουν να φεύγει το παιδί. Κατάλαβες? Τέλος πάντων, εγώ σας πήρα για άλλο. με την Nova, ρε Κώστα, έχω εγώ, το παράπονο μου είναι. Γιατί? Εκεί που μιλάνε και αυτοί οι σπορκάστερ εκεί, τόσες τελικές, τόσα αράω, δεν ξέρουν τι να πούν, δεν ξέρουν τι να δουν, τόσες τελικές, τόσες ασίστ. Κοίταξε, κοίταξε. Δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Μπράβο, είσαι μέσα, μπράβο. Δεν γνωρίζουν και τους έβαλε ο Γαλάνης εκεί. Είναι άμπαλοι, αυτή είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια πραγματικά. Πρέπει να τους υποστούμε. Αλλά υπάρχουν και 3-4 που ξέρουν. Όπως ο Πάγκος, όπως ο άλλος ο... πώς το λένε ο... που τα λέει γρήγορα, πολύ καλός. Υπάρχουν, αλλά είναι κουραστικοί και δεν το έχουν καταλάβει αυτοί αυτό, έτσι. Δεν το έχουν καταλάβει και κουράζουν τον κόσμο που βλέπει. Δεν είναι μόνο παρατήρηση δικιά μου. Είναι και από άλλους που ξέρουν από μπάλα, κουράζονται. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται, αυτό είναι. Άκουμε λίγο. Όπως και τους χαιρετισμούς μου. Άκουμε λίγο προσεκτικά. Άκουμε λίγο. Δεν σ' ακούει. Την τρέλα μου, άκουρε λίγο. Δεν σ' ακούει, ρε. Αυτοί δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί δεν κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τους τα λένε. Παίρνουν εντολές να τηρήσουν μια συγκεκριμένη τακτική. Εντάξει. Αυτό είναι το λάθος. Λοιπόν, δεν φταίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, εδώ τι θέλει τώρα. Θέλει μια ομάδα υποστήριξης. Κάποιος ο οποίος να ξέρει πολλά κιλά μπάλα και να δίνει στον sportcaster την ώρα που κάνει τον αγώνα. Δεν γίνεται show. Θέλει άνθρωπο να σχολιάζει, να show. Βάζει το κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται show. Το one man show έχει πεθάνει. Ακόμα και όταν στο NBA. Όπως το σάντουιτς. Έχει γίνει και το ποδόσφαιρο. Ρε, άκου λίγο, να είναι χρηστικό αυτό. Όταν στο NBA βλέπεις 2 και 3 και 4 ανθρώπους να δίνουν show για τους αγώνες, δεν είναι χαζοί αυτοί. Αντί να το πάρουν εδώ και να το εφαρμόσουν, ακολουθούν άλλες τακτικές. Για ένα συντηρητισμό φοβερό. Δεν γίνεται. Πάει, επόμενος. Ένα φοβερό συντηρητισμό. Απαγορεύανε κάποια στιγμή να πει ο άλλος αν είναι πέναλτι, δεν είναι τιμωρό. Ναι. Είναι δυνατόν. Σωστά τα λέει ο κόκκινος. Τι είναι δυνατόν. Ασύλληπτα σωστά τα λέει. Βάλε έναν εκεί ρεπόρτερ της μιας ομάδας, βάλε έναν ρεπόρτερ της άλλης και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάμε. Κανένας δεν θα παρεξηγηθεί. Σωστό. Σωστό, να φεύγουν με τα ματ, μετά ωραία πράγματα. Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς, θα πει αργιανό. Πάμε. Δεν το ξέρουν. Είναι μια χούντα είναι. Δεν ξέρετε να δουλεύετε. Πάμε. Επόμενος, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πού είσαι εσύ, μωρή τρελή? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πού χάθηκες εσύ? Χάθηκα κι εγώ, τι να κάνω. Σε κλείσανε μέσα? Ακόμα σιγά τσιγάρα, μόνο θα με φέρει το φιλαράκι ο Ραπτόπουλος. Αν περιμένεις από αυτό σώθηκες. Όχι ρε εσύ, θα περνάω από το μαγαζί, από εκεί θα παίρνω ένα πακέτο. Όχι, είναι ο κόκκινος πολύ αλτρουίστης, πολύ καλός άνθρωπος. Πού χάθηκες, βαρέμιλο τώρα? Θα σε φέρνει ο κόκκινος. 3 πρωταθλήματα για να πει στον κόσμο που σε ακούνε, 3 πρωταθλήματα θα έρθουν στο νομό Θεσσαλονίκης, στη Μακεδονία. Ναι, ποια είναι αυτά? Πρώτο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ. Δεύτερο πρωτάθλημα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρέπει να σε πω ρε, μην με κάνεις να σε πικράνω. Δεύτερο πρωτάθλημα, ο Άρης. Τρίτο πρωτάθλημα, ο Ηρακλής. 3 πρωταθλητές θα είναι. Μπορεί. Δύσκολα. Όχι δύσκολα. Είναι μπορεί σύγουρα. Και να γίνει, μπορεί. Αυτή είναι σίγουρα. Δύσκολα. 2 ντέρμπι είναι στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα. Δεν τον υπολογίζετε τον Ατρόμητο, Ποιο τον, ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Σας έχει όλους μέσα στην έδρα του. Όχι, οτιδήποτε ρε, να σπάσει, να ξεφουσκώσει τώρα. Αφού άνοιξε τα πόδια του στην Τούμπα, τελείωσε. Δεν μου λες, αν πάρει πρωτάθλημα θα σκάσεις. Θα σκάσει, βέβαια. Ειλικρινά. Αν γίνει και αυτό εδώ πέρα, απλά να σηκωθούν να φύγουν. Ποιοι? Γιατί κοίταξε, στα λεφτά που ρίχνει τώρα ο Σαββίδης εδώ πέρα, το Μόσα για ρίχνει μέσα στον ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει και πέτρο στο πρωτάθλημα, ο φύλαθλος κόσμος θα έχει 100% δίκιο τώρα. Με τι θα το κάνει το δίκιο, άμα το χάσει, τι θα κάνεις? Θα πρέπει να αυτοκτονήσει το ομαδικό. Επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Σαράντος. Μ' ακούς. Έλα Σαραντώ. Ναι. Λοιπόν, μην υποτιμάς τον εαυτό σου Κωστή. Αρέσεις πάρα πολύ στην Λίδα και στην Καβάλα. Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Στην Λίδα, στην πατρίδα μου. Ναι. Και κοίταξε, έπιασα διάβαστο. 5-6 ποδοσφαιριστές του Άρη παίξαν στον Ολυμπιακό. Αυτό. Υπάρχει τι θέλει να θυμάται και τι δεν θέλει να θυμάται. Εν πάση περιπτώσει, Γρηγόρη, δεν σε γνωρίζω. Δεν χάθηκε τίποτα. Όχι, πώς δεν χάθηκε τίποτα. Αν βρεθείτε, πείτε καν κιλό ουίσκι και οι δύο. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Θα τα πούμε στην Μαρμίτα. Πότε θα είσαι εκεί? Στην Μαρμίτα. Ποια Μαρμίτα? Εμένα λες? Ναι, σένα λέω. Κάθε Δευτέρα εκεί δεν είμαι. Δευτέρα ξέρω, χθες δεν μπόρεσε να. Δεν μπόρεσε. Θα δεις κανένα μάτι σήμερα κυπέλου εκεί? Δεν έχω μάτι να δω σήμερα, έχω δουλειά. Καλά, καλά. Θα ήθελα μια φορά να πιούπνει κανένα ισκάκι με τον Γρηγόρη. Ναι, μην παραλείψετε. Σας αγαπώ, σας αγαπώ. Να είσαι καλά. Είδα, σας αγαπώ. Γεια σας. Παρακαλώ. Απ' την είδα είναι ο φίλος. Να είναι γερός. Καλημέρα. Για ποιο λόγο υποτιμάτε τόσο πολύ τον Ατρόμητο που παίζει το καλύτερο? Γιατί είσαι κόλλο στην Τούμπα γι' αυτό. Φίλε, πες ότι αγαπάς και ας το βλαμμένο να λέει. Απάντηση δεν θέλεις? Θες απάντηση? Άμα ήθελε προτάσμα ο Ατρόμητος, φίλε, πες αυτά που θα παίζανε οι Ουάρντες και οι Χατζησαΐες. Δεν θα συνόταν ο Μανσόν τρίτο στόπερ στα 10 μέτρα ένα στόπερ με τον άλλο να περάσει ο ΠΑΟΚ και θα το βγάζει διπλό ηχή. Γι' αυτό. Σ' απάντησα. Άντε, καταρχήν, εσύ προσωπικά, Ραπτόπουλε, δεν πρέπει να μιλάς για τον Ουάρντα, πρέπει να καταφύγεις τη γλώσσα σου. Γιατί έλεγες ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Άνα, μπράβο, πες τα μαζί σου. Ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος είναι και έλεγες δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Τα φώναζες πέρυσι. Δεκάρι τον βάζατε τον Ουάρντα, δεν έκανε. Φυσικά για δεκάρι δεν κάνει ο Ουάρντα. Βάλτε στον Ατρόμητο δεκάρι. Και να σου πω και το άλλο, ρε φίλε. Ο Ατρόμητος παίζει την κόντρα. Ο Χατζη Ισαΐας, ο Κυβρακίδης, ο Γιαννούλης και ο Ρισβάνης. Είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής προς της μικρής περιοχής. Εκεί κάνουν την άμυνα. Ωραία. Έχει χώρο ο Ουάρντα και βρίσκει κενά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία κλείνονται οι αντίπαλοι. Και ο Ουάρντα πρέπει στην κλειστή άμυνα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα γιατί δεν ξέρεις μπάλα. Κάποτε υπήρχε... Δεν ξέρεις. Τι να με πεις, ρε κάτι πες. Υπήρχε ένας παίκτης. Κάτσε να ακούσεις, ρε. Στον Απόλλωνα Αθηνών. Κάτσε να μάθεις μπάλα. Στον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι, να μάθεις μπάλα, ρε ταγάρι. Από εμάς θα μάθεις μπάλα. Εγώ στη θέση σου καθόμουν εδώ να το δείξω ένα περτάκι. Ένα σουλτάν με ρε μέσα. Δεν μ' αφήνει να μιλήσω. Μιλάμε για μπάλα. Κάτσε στην άκρη. Και εσύ και ο ακροατής. Μη μιλάς, ρε. Μη μιλάς. Στον Απόλλωνα Αθηνών. Κόψε τον λίγο. Μην τον κλείσεις. Στον Απόλλωνα Αθηνών υπήρχε ένας παίκτης που λέγονταν Καρασαβίδης. Με τον Αρχοντίδη στημένο 10 μέτρα έξω από την περιοχή, έκανε 20 γκολ. Ήρθε, τον πήραν στον ΠΑΟΚ Σεντερφόρ. Έκλασε πατάτες, ένα γκολ έβαλε. Μια ώρα πήγαινε η μπάλα στον Ταλικριάδη. Άλλο βιολί ο ΠΑΟΚ, άλλο ο Ατρόμητος. Κουρούμπαγλά. Ναι, μίλα τώρα. Με τον Ατρόμητο που σου λέω εγώ. Ο Ατρόμητος είναι στην κόντρα, στον χώρο το μεγάλο. Πρωτοβουλίας ποδόσφαιρο δεν παίζει. Άντε μπράβο με τον Ουάρντα. Επειδή είσαι άσχετος για να καταλάβεις, ο Ατρόμητος έχει κανονικό προπονητή και ανάλογα με το υλικό έχει χτίσει την ομάδα. Γιατί είσαι άσχετος, λες άσχετα πράγματα. Καταλαβαίνει ρε το κεφάλι σου. Καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Ότι ο Ουάρντα στον Ατρόμητο, βρε ηλίθιε, βρίσκει χώρο γιατί παίζει πίσω από τη σέντρα. Ενώ στον ΠΑΟΚ είναι στημένη έξω από την περιοχή. Δεν μπαίνει ο Ουάρντα μέσα εύκολα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Πες τον ηλίθιο δίπλα μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Όχι, εγώ δεν είμαι έξυπνος εσύ, δηλαδή. Μισό λεπτό. Λέω πες τον ηλίθιο δίπλα μου, εσένα το λέω. Πες τον ότι ο Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ τους έχει στην έδρα του. Εγώ το ξέρω, είναι το χωριό μου. Εγώ το ξέρω. Ποιο είναι το χωριό σου, το Περιστέρι? Το Περιστέρι, ναι, από εκεί είμαι. Και να σου πω και το άλλο. Τώρα με τρελαίνεις. Και να σας πω το χωριό σου. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκινε. Να μιλήσουμε για μπάλα, ρε. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Μιλάμε για μπάλα τώρα. Παίξε με το κινητό σου. Δεν μου λες ο Χατζη Ισαΐας και ο Ρισβάνης σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πιάνουνε? Θέλουν ένα έμπειρο στόπερ μαζί. Για χαρά. Ας το μάθω το έργο. Ο Χατζη Ισαΐας και ο Ρισβάνης στα πρώτα 20 μέτρα τον αφήνω εγώ 10 μέτρα πίσω. Είδες τον πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ατρόμητο? Το είδες? Μέχρι να ξεκινήσει ο Χατζη Ισαΐας πέρασαν 5 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Άντε μάθε μπάλα. Βλαχαδερό από την Αθήνα εκεί πέρα, από το Περιστέρι. Πήρε ένας φίλος στο κρατής και μας ενημέρωσε στην οδό Ανδρονίκου μπροστά στο αρχαιολογικό μουσείο. Ανδρονίκου λέγεται. Ανδρονίκου είσαι εσύ. Ανδρόνικος λέγεται. Διαβάζεις? Ποιος ήταν ο Ανδρόνικος? Διαβάζεις? Ναι. Πού είναι ο τόνος? Τι με νοιάζει εμένα τι γράφει? Στο αρχαιολογικό μουσείο έχουν πέσει λάδια, πετρέλαιο και θέλει πολύ προσοχή. Ήδη σημειώθηκε ατύχημα μοτοσυκλέτα. Ανδρόνικου λέγεται. Ανδρονίκου. Εγώ διαβάζω τον τονισμό. Κλείνε ρε το όνομα Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος του Ανδρόνικου. Γιατί λες Ανδρονίκου? Αυτό έγραφε ρε φίλε. Μπορεί να κάνω κάποιο λάθος εγώ. Επειδή το έγραφε αυτός δηλαδή, θα πρέπει να το πεις λάθος κι εσύ. Ο Ανδρονίκος. Και τι έγινε τώρα, για πες μου. Κύριε Πετροχύλε μου. Άντε, κύριε Πετροχύλε μου. Άντε ρε πρόσφυγα τώρα. Άντε. Να μου πεις εμένα. Τις προσφυγές τις έκανε πρόσφυγες. Εγώ με πρόσφυγα, ξεριζωμένος. Σαν το φίλο στον Γιώργο τον πρόσφυγα. Ναι. Έλα ρε Κώστα. Έλα ρε φίλε. Μάθημα να το κάνεις τώρα με γραμματική σε αυτόν τον άσχετο, το Περιστέρι. Τι να τον πεις τώρα. Θα του πω εγώ ιστορίες με παίκτες που είχαν στην ταχύτητα και σε χώρους. Ναι, θα παίξε... το λες, έχεις δίκιο να πούμε. Τι να τον πεις τώρα το βλάχο από το Περιστέρι. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα δύσκολο είναι φέτος. Άσε που λένε τώρα. Και εγώ παοξίσουμε ότι θα το πάρουμε, θα το γαμίσουμε, θα το κάνουμε. Είστε καλός. Αυτό σε υποστήριξε. Ναι, ορίστε. Τον άνθρωπο ρε. Σέκοψε ο Εχολύπτης ρε φίλε. Σέκοψε, αυτός κόπηκε από μόνος του. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είπαμε θα μιλάτε. Θα έχετε το πάθος σας, θα έχετε τις αφαιρετική, θα έχετε. Το πάχος σας. Δεν θα υβρίζετε, η εκπομπή είναι λόγου και τέχνης. Βεβαίως, καλημέρα ναι. Σας παρακαλώ, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως είναι τέχνης και επίπεδου η κουβή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Τα είπαμε αυτά, ρε φίλε. Παρακάτω. Καλά, ρε Γρηγόρη, τι κάνετε σε ρώτησα. Δεν σου είπα. Δεν σε βρήσαμε, ρε φίλε. Λέω παρακάτω, τα είπαμε αυτά. Για σένα πήρα. Για να καταλάβεις τη δύναμη που έχει ο λόγος σου και το πόσο μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους και πονταρίσματα κτλ. Και δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά σου μιλάω. Ο Πανιώνιος έπαιζε στο 5 και τώρα παίζει στο 2,5. Ο Όφη, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι η δύναμη του λόγου μου, φίλε, συγγνώμη. Σοβαρά σου μιλάω. Τον ακούσαμε, φίλε, από όχι, πάμε. Ρε φίλε, δεν είναι δύναμη του λόγου σου. Είναι. Λοιπόν, άκουσα να σου πω πόσα άτομα σε ακούνε. Σε ακούνε χιλιάδες άτομα. Εκατοντάδες χιλιάδες, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Ακριβώς αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι από 5 ευρώ να βάλω, σου λέει η χειροπή να παιχτεί. Μπράβο, ναι, αυτό σου λέω, ρε Γρηγόρη. Άμα δεν το έλεγες εσύ, μπορεί να μην έπαιζε. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι η δύναμη που έχει το μικρόφωνο και ο λόγος σου μπορεί να επηρεάσουν καταστάσεις. Δεν σου κάνω πλάκα, σου πήρα πολύ σοβαρά σου μιλάω τώρα. Δεν αφιβάλλω. Δεν κάνω πλάκα. Παίζεις το 2,5 δηλαδή αυτή τη στιγμή. Έτσι την πήρα γιατί είσαι στοιχηματής και δεν πρόλαβα να το ποντάρω. Δεν του πρόλαβα να το ποντάρω. Ναι. Εγώ είχα ένα σκεπτικό, δεν είδα ούτε τι δεκάδες να κατεβάζουν τίποτα. Λέω 2-0 κέρδισε και άμα χάσει ένα 0, σε και με καντάρ. Πώς το πες. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά. 2,75 είναι ο Άσος τώρα. Είναι απόλυτη ισορροπία. 2,75. Λοιπόν, και μέχρι τώρα έχει τελικές προσπάθειες μόνο ο Πανιώνιος. Ούτε μία. Ο Όφη. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Παοξής. Δεν γουστάρω με καμία να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Τι πίνεις? Δεν το γουστάρω. Τι πίνεις? Τι πίνω τα πάντα όλα, ό,τι θες πίνω. Μ' αρέσει. Λοιπόν, άκουσε με για να αιτιολογήσω. Τόσα χρόνια τα ταγάρια φωνάζαν για τη διαιτησία. Φέτος που δεν υπήρχε η διαιτησία, πάλι κάτω από τον Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν, επειδή τα δώρα τελειώσανε, τα δώρα ήταν στην αρχή, αν θυμάσαι σε κάτι αγώνες. Επειδή τώρα τρέχεις και δεν φτάνεις, φέτος να μην το πάρεις το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί γουστάρω εγώ. Οκ. Οκ. Άμπρα. Οκ. Okay. Έλα φίλε. Ναι. Κόκκινε ξέρεις πως αναζένεις. Σαν έτοιμο θάνατος. Χάρχουλ. Πολύ να τα πάρεις. Έλα. Θα σκάσεις. Πάμε ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στην οποία μπορείτε να βρείτε ναι. Το Hyundai i20 με 9.990 ευρώ 75 άλογα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η τιμή αυτή δεν υπάρχει, δεν είναι λόγια, δεν είναι πρόλογος, είναι μοναδική η προσφορά και είναι ό,τι καλύτερο για εσάς οι οποίοι θέλετε να το κάνετε δικό σας και την τιμή αυτή να τη βρείτε μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Υπενθυμίζω 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα καθώς είμαστε στα 30 μετά από τις 3 και επανερχόμαστε αμέσως μετά και πάλι με γραμμές. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall και την Κυριακή ανοιχτά. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω! Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310 68 68 76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Ταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Ταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310 543 210. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και ΘΕΑ 2.10.92.37.77. Το γνωστό κουρεματάκι. Ναι, ναι. Πώς πάει, ρε Μίλτο? Πώς να πάει, ρε φίλε. Έχουμε και εμείς οι τρελούς. Να, μπήκα ηλεκτρικό το πρωί. Σπρώξω ένας, σπρώξω άλλος. Πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί. Μου λέει ένας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος να είσαι, ρε φίλε, του λέω. 8 η ώρα το πρωί σε σαρδέλα στον ηλεκτρικό. Ποιος μπορεί να είσαι, τέλος πάντων? Πρέπει να είναι η Σελήνη που μπήκε στον κρυό πάντως και μας έχει κάνει άνω κάτω. Όχι ότι πιστεύω σε ζώδια, αλλά να, έτσι για να περνάει η ώρα στα λέω. Βέβαια, δεν μπορεί να μην έχουν καθόλου βάση. Αν είναι έτσι. Λογοδιάρεια. Ο τύπος της διάρειας που το Ταζεκτάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ταζεκτάν. Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της διάρειας. Να σου πω, τυχαίτη την περνώ. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Μέτροσπορ φυσικά. Βρες την μπάλα και κέρδισε πλούσια δώρα. Ο πιο διαδραστικός ποδοσφαιρικός διαγωνισμός που έγινε ποτέ σε εφημερίδα είναι στη Μέτροσπορ. Πάρε τη Μέτροσπορ. Βρες την μπάλα και βάλε γκολ στα σούπερ δώρα. Απάντησε σωστά για τη θέση της μπάλας στις φωτογραφίες που θα βρεις στη σελίδα του διαγωνισμού στην εφημερίδα Μέτροσπορ και στο Μέτροσπορ.gr. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, μάζεψε όλα τα δελτία συμμετοχής και κέρδισες. Κάθε εβδομάδα τρεις τυχεροί μεταξύ αυτών που θα απαντήσουν σωστά θα κερδίσουν smartphones και tablets και κάθε μήνα ένα super τυχερό. Μια τηλεόραση LG 49 inch Ultra HD 4K Smart TV αξίας 800 € από τα καταστήματα ipavlaexpert.gr. Στοίχημα ότι ξέρεις να διαβάζεις καλά το ποδόσφαιρο. Απόδειξέ το. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. But έπεσε 2,5 μονάδες. Εγώ δεν είπα που έπεσε. Όφι Πανιώνιος 0-1. Χάρηκες? Όχι. Τα αρσενικά από τα μέζια τα πιάνεις. Τα καταλαβαίνεις. Πόσο θα λήξει η σημασία? Πόσο θα λήξει? 0-3. Μάλιστα. Με τον Νίκο Αδόπουλο του Άβελ εκεί. Σου φταίει αυτό? Δεν μου φταίει καθόλου. Μάλιστα. Πάμε στο κόμμο. Ναι. Ναι. Πάμε, πάμε. Τους αργούς δεν τους μπορώ. Πάμε, καλημέρα, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε. Τι λέει, όλα καλά? Όχι. Γιατί όχι? Σε σένα όλα καλά είναι? Σε μένα είναι τέλεια. Είσαι τότε χαζός. Νομίζεις? Τέλος πάντων, όσον αφορά το θέμα του επιθετικού στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει κατάσταση πρόβλημα. Είναι λυμμένο το θέμα του επιθετικού. Δεν χρειάζεται επιθετικό. Τι επιθετικό, ρε φίλε, έχεις εκεί το αγκούρι, εκεί το φορτώνουν. Για στόπερ λέγαμε. Στόπ, ούτε στόπερ θέλεις, φίλε. Πρότεινε ο Μαουαρίσιο. Ο Μαουαρίσιο πρότεινε ένα εξάρι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Διώξτε το Σακόφ εκεί την παλτουδιά, πάρτε τον. Να πάρετε τον πρωτάθλημα. Άντε, μας έχετε ταράξει με την αμπαλοσύνη σας. Με την αμπαλοσύνη σας μας έχετε ταράξει τον ΠΑΟΚ. Πάρτε ένα εξάρι παιχταρά. Διώξτε το άλλο το κάρο με τις πατάτες, να πούμε, το Σάκοφ. Σεντερμπακ, τι να τον κάνεις το σεντερμπακ? Θες σεντερμπακ? Μ' ακούς? Σ' ακούω. Όσον αφορά τους βάζελους τώρα που βγαίνουν και λένε ότι άμα κρίνει το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο δεν περνάμε. Ναι. Πες σε όλους αυτούς τους βάζελους ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει αέρα από εκεί πέρα μέσα. Και ανάλογα πόσο... Κάτσε να φτάσεις μέχρι εκεί, να σε ενδιαφέρει το παιχνίδι. Όπως και να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί, θα περάσει αέρα. Και επειδή είναι πρώτα. Περίμενε. Είναι πρώτα τελευταία αγωνιστική. Δεν ξέρεις αν θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις τι θα συμβαίνει. Αν δεν έχεις τα δεδομένα, είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω το άλλο. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Και δίνω Μαρινάκη σε 1.000.000 ευρώ στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να παίξουν για τον Ολυμπιακό. Εσύ άμα τα έπαιρνες, δεν θα παίζες? Ωραία, θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Τι ερώτηση θα με κάνεις? Όποιος τα ρίξει είναι. Όποιος τα ρίξει. Ωραία, σε ρωτάγω. Τους δίνει και ένα ο Σαββίδης για να χάσουν. Ποια θα πάρουν? Ωραία, όχι να σου πω άλλο. Γιατί πιο εύκολο να χάσεις να κερδίσεις. Έτσι. Όσα λεφτά και να πάρουν, πιστεύεις με την εικόνα που παρουσιάσαμε στο παιχνίδι της Σούμπας και με 10 φορές ακόμα καλύτερη, μπορεί να αποσπάσω έστω και εσύ? Φίλε, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Ναι, αλλά κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα, Γρηγόρη. Ναι, αν κέρδιζε ο καλύτερος, δεν θα μιλούσαμε για ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η γοητεία αυτού του αθλήματος. Εσύ μιλάς, εσύ κακός καπνίζεις καταρχήν στην ηλικία που είσαι. Ωραία, πες μου. Ενώ ο κόκκινος στην ηλικία σου έπινε γάλα. Βλάκας ήμουν και έπαιζε καρνές, επειδή εγώ είμαι βλάκας, πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιποι. Και τι έπαθες, πέθανες? Έβγαλες τίποτα? 47 χρονών εσύ. Ξέρεις πως πεθάνω που δεν κάνεις? Τζόκινγκ, αυτή τη στιγμή κάνω τζόκινγκ. Και ακούς εμάς? Εννοείται, τι άλλο θα κάνω? Και σου δίνουμε αριθμό στο τζόκινγκ? Δεν μου δίνεται αριθμό. Τι σου κάνουμε, γιατί την ώρα του τζόκινγκ? Τίποτα, απλά υπάρχει αυτή έτσι. Νιώθεις ότι τρέχεις με παρέα? Ότι τρέχω με παρέα. Έχω δίπλα δύο Ρώσους με παρέα και τρέχω. Δύο? Ρώσους. Ναι. Ποιος είσαι, ρε φίλε, και δύο Ρώσους? Να σε προστατεύουνε? Οι Ρώσοι δεν είναι αυτό που κατάλαβες. Μ' ακούς? Τι είναι η Ρώσοι? Η Γρόθη, λέω, δεν είναι... Γρόθη. Γρόθη στα κριτικά ξέρεις τι σημαίνει? Όχι. Σκυλιά. Αυτοί που μαλαγίζονται πολύ. Ήθελα να τα ακούσει. Αχ, Θεέ μου. Μετρόπολης Νέας Ακροατίας, καταραμένη γριά, Γρηγόρη, θα δούμε καμιά χαρά στα σκέλια μας εμείς, κορμάς. Τώρα που θα πει ο Ελληνικός Χρυσός, πάτε εκεί στο χωριό, σας δείξουν μια τριάρα. Πάνε οι κομμουνιστές εκεί εγκριμίζουν. Θα δούμε, ρε φίλε. Ναι, θα δούμε και δεν είσαι καταραμένη γριά. Σατανόγρια είσαι. Ναι. Ορίστε. Ναι. Και εμείς θα τα ακούμε. Βαραβάς. Έλα, Βαραβά. Έλα, ρε Βαραβά. Πού είσαι, ρε Μόκολε? Κωνσταντίνε. Λέγε, φίλε. Θα σε παρακαλέσω πολύ να μου κάνεις κουμάντο ένα μπουζάκι που λέει μπαμπά. Έκανε. Θα σε παρακαλέσω όταν κατέβω από το μικρό Παρίσι να τα έχεις αφήσει στη γραμματεία να την πάρω, ρε Κωνσταντίνε. Ποιο είναι το μικρό Παρίσι, Τυφλίδα? Όχι, εδώ πάνω στα ψηλά. Μικρό Παρίσι την Τυφλίδα, λέμε, στη Γεωργία. Κωνσταντίνε, μ' ακούς? Θα σου φέρω, ρε φίλε. Όχι, δεν σε φέρω. Άτα του πιώτικα. Θα κάνεις κουμάντο στη γραμματεία για το Βαραβά ένα μπουζάκι Λάρτ Large. Επόμενος, έγινε. Επόμενος. Έτσι. Δεν υπάρχει ελπίση. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Βόκολος. Πώς? Βόκολος. Έλα. Τι είναι αυτός? Λέγε ρε φίλε. Ο Μόγκολος, αυτός είναι από τη Μογγολία. Λέγε, πάτα το ρε φίλε. Τι είναι αυτός ρε. Αφού το βρίζεις. Προέρχεται από τη Μογγολία. Πήγε δύο το ζάχαρό σας πιάνει το βρίζεις. Γιατί το βρίζεις. Πάμε. Μόγκολος, λέγε. Γιατί το βρίζεις. Στον επόμενο. Πάμε επόμενος, ναι. Ναι. Έλα ρε. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Εφέμ πάω και εκεί. Τζακποτ. Στην εκπομπή. Ναι. Ρε Γερμανοτσολιά, ρε Σαύρα, βρε Παλιοσαύρα του Κερατά, βρε αδελφή του Αιγαίου, τρεις Ηρακλήδης, ναι, ναι, τι γλύφτη, του συστήματος, θα πάρεις εκπομπή ρε, δεν σ' είπα, θα πάρεις εκπομπή ρε, εσύ ο Μπούζος και τώρα βγήκε ένα νέο στερεό, ο Κοκοβιός ο Πλιάκας. Ποιος? Ο Πλιάκας. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κοίταξα να δεις λίγα λόγια τον Πλιάκο, μην γίνουν από δυο χωριάτες, Λοιπόν, λίγα λόγια. Άιντε. Ξεσάλωσε. Οι παοξίδες, πες τους πήραν αέρα από πίσω. Σε έκοψε ο Οικολύπτης, τον επόμενο. Πω, τι μισάωρο είναι αυτό. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλό είναι να μην βγάζουμε γραμμές καλύτερα. Σε πιάνει το ζάχαρο εσένα, η πνηλία. Σε πιάνει ο ρόχος. Ναι. Οι αγνατές είναι μεθυσμένοι. Ναι. Θέματα δεν υπάρχουν. Λέγε φίλε. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Πάλι όπως την άλλη φορά. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, αλλά θα το πάμε στη φιλολογία. Ό,τι πεις. Ναι. Έτσι λοιπόν, κύριε Ανατόπουλε, δεν είναι του Ανδρονικού. Του Ανδρονικού είναι. Καλό τους καθηγητές της φιλολογίας να πάρουν θέση. Κύριε, με το παλιό σύστημα είναι του Ανδρονικού. Εμείς πάμε με το καινούριο. Ο Ανδρόνικος του Ανδρόνικου. Το Ανδρόνικο ο Ανδρόνικος. Γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω? Γιατί είσαι άσχετος. Άσχετος είμαι εγώ. Κύριε Βιλόλογοι, πάρτε θέση και εξευτελίστε το. 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 Κύριε Βιλόλογοι, πάρτε θέση και εξευτελίστε το.